Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο κανάλι Ακασταρό, με το οποίο ασχολούμαστε με πάρα πολύ όμορφα πράγματα, με αναλύσεις αστρολογίας, αριθμολογίας, ανάλυση ταρό, ρούνους, ανάλυση χεριού και κάνουμε πολύ όμορφο συνδυασμό και τα συνδυάζουμε όλα αυτά για να πάρουμε πολύ όμορφες απαντήσεις και όμορφες συμβουλές γενικότερα. Ξέρετε λοιπόν ότι εδώ και καιρό κάνουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Διάλεξε μια κάρτα, βρες μια κάρτα, ναι, οκ. Okay. Τσιγκάνικα, αιγυπτιακά, αναλύσεις αστρολογίας, σχέσεων και όλα αυτά μπορεί επίσης να τα ανακαλύψει κάποιος και να τα ψάξει αν είσαι καινούριος για να δεις μέσα τι όμορφα πράγματα υπάρχουν. Να σας καλωσορίσω. Επίσης να υπενθυμίσω ότι υπάρχει το site μου, το akastaro.gr, στο οποίο μπορείς να το googlaρεις, να γράψεις λοιπόν στο Google Akastaro, θα σε βγάλει κατευθείαν στο site μου και εκεί μπαίνεις μέσα για 5 δωρεάν υπηρεσίες. Αυτές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη πέραση είναι οι 3 κάρτες και το online μαντίο. Νούμερο 1, μοναδικό, συγκλονιστικό, πάρε σοβαρές απαντήσεις, σοβαρούς ορισμούς μέσα από κρυστάλλους, αριθμολογία, αστρολογία κτλ. Κτλ. Λοιπόν, σήμερα τι θα κάνουμε. Σήμερα έχουμε να κάνουμε ρουνικό σταυρό σχετικά με σύμβουλες. Είναι συμβουλευτικό, δεν είναι ακριβώς πρόβλεψη, είναι συμβουλευτικό όσον αφορά για το τι να κάνουμε αναζώδιο για το μήνα Απρίλιο. Λοιπόν, και για να δούμε έτσι κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, σήμερα τι θα κάνουμε λοιπόν στην πρόβλεψή μας, να το πούμε έτσι, σε αυτό το ρίξουμε ρουνικός σταυρός. Θα κάνουμε ρουνικό σταυρό, μόνο μεγάλες αρκάνες, 12 διαφορετικά ντεξ, αφιερωμένα στα 12 ζώδια. Βλέπετε ζώδιο και οροσκόπο και θα χρησιμοποιήσουμε επίσης πανέμορφες αριθμολογικές κάρτες για να πάρουμε... βγήκε ο μαγικός αριθμός εδώ πέρα, βγήκε το 8, δεν είναι καθόλου τυχαίο, διότι το 8 είναι και ο αριθμός του Απριλίου στην αριθμολογία. 8, λοιπόν, 8. Να βρούμε τη δύναμή μας, καρμικός αριθμός, ακεραιότητα, να προσέχουμε. Βέβαια σημαίνει και κάρμα και επιχειρήσεις και δικαιοσύνη και να βγούμε μπροστά. Καλός, δυνατός αριθμός, εξελίξεις. Λοιπόν, αυτό το οποίο λοιπόν χρειάζεται να δούμε είναι το εξής. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τα deck, είναι 12 deck. Θα δούμε λοιπόν και γενικότερες πληροφορίες. Και επίσης θα δούμε και μέσα από ωραίους συμβολισμούς, από ρουνικούς συμβολισμούς, κάρτες ρούνων, για να πάρουμε συμβουλές και να πάρουμε πολύ όμορφα μηνύματα. Λοιπόν, θα πάμε με τη σειρά. Αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι για το ζώδιο λοιπόν του κρυού. Μισό λεπτάκι. Ωραία λοιπόν, ζώδιο του κρυού. Για να δούμε μια αριθμολογική κάρτα, να δούμε ποια είναι η συμβουλή και τι πέφτει και είναι ο αριθμός 7. Λοιπόν, κρύα μου, πνευματικός αριθμός, ισχυρός αριθμός, ο αριθμός 7 είναι μύστης, σημαίνει διέσθηση, ένστικτο, όραμα. Για σένα λοιπόν, κρύα, είναι μια εποχή που είναι καλή να βρεις τα πνευματικά σου ενδιαφέροντα και φυσικά να έχεις μια καλύτερη κοινωνικοποίηση. Θα μου πεις τώρα με την καραντίνα, τι κοινωνικοποίηση. Εντάξει, το 7 έχει ένα κλείσιμο γενικότερα, μην κλειστείς πολύ στον εαυτό σου, αυτό λέει, το βάζω εδώ πέρα, άρα έχουμε 7 και ξεκινάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτές εδώ πέρα τις κάρτες, για να δούμε. Μεγάλες αρκάνες και λέγεται ουρουνικός σταυρός, στο οποίο θα κάνουμε, να δούμε τις γενικότερες σύμβουλες. 1. Είναι το παρελθόν. Το παρελθόν είναι η δικαιοσύνη. Κάποια θέματα τα οποία είχαν εμφανιστεί για σένα στο παρελθόν αρχίζουν και ολοκληρώνονται. Η δικαιοσύνη μπορεί να σημαίνει είχε θέματα με νομικά, δικαστήρια, υπογραφές, συμβόλαια. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, κάτι ολοκληρώνεται. Παίρνει μία μορφή. Η δικαιοσύνη, βέβαια, σημαίνει ότι και κάτι μπορεί να είναι και μία υπόθεση, όχι μόνο υπόθεση, είναι και κάτι προσωπικό το οποίο ολοκληρώνεται υπέρ σου. Είχες δίκιο δηλαδή. Παίρνεις το δίκιο σου, έστω και προφορικά. Το επόμενο είναι τυχόν προβλήματα τα οποία μπορείς να αντιμετωπίσεις, είναι η κρίση. Κοίταξε να δεις, όντως αυτή η κρίση που περνάς, αυτή η κρίση που περνάμε γενικότερα, σου λέει ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο όμως πρέπει να το διαχειριστείς. Εδώ λέει ψάξε να βρεις τα βαθύτερα νοήματα της κρίσης της οποίας περνάς. Λοιπόν, όταν περνάμε κρίση, προς χάρη, οικονομική, συναισθηματική, ψυχολογική, πρέπει να πάμε στη ρίζα.
Πρέπει να φτάσουμε στη ρίζα, να κάνουμε μια αυτογνωσία. Αν δεν μπορούμε μόνοι μας, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μας βοηθήσουν. Θα μου πείτε, μα τώρα σήμερα είναι εποχή, δεν υπάρχουν λεφτά. Οκ, 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 εντάξει. Δεν διαφωνώ, όμως λέω εδώ πέρα το μήνυμα που λέει δες τον εαυτό σου. Εδώ δες τον εαυτό σου τι είναι αυτό που σε κάνει, γιατί είναι πρόβλημα και πώς μπορείς εσύ να το μετακινήσεις και να φύγει από τη θέση αυτή. Το επόμενο είναι ξαφνική τύχη και βγαίνει ο Ιεροφάντης. Η ξαφνική τύχη είναι σε κάποια ξαφνικά γεγονότα τα οποία μπορούμε εμείς να τα πυροδοτήσουμε, να τα ανακοινήσουμε και ο Ιεροφάντης σημαίνει έχει πίστη, έχει εμπιστοσύνη, έχει επίσης πίστη στο γεγονός ότι υπάρχει ένα θεϊκό σχέδιο, κάτι εκεί πέρα το οποίο σε βοηθάει εσένα, αλλά εδώ σημαίνει και αλήθειες οι οποίες φανερώνονται. Κάτι για σένα φανερώνεται εδώ πέρα και έρχεται αλήθεια και σε βοηθάει στο να πάρει σωστές αποφάσεις. Αυτό είναι πολύ καλό. Το επόμενο είναι ποια είναι το αποτέλεσμα, το άμεσο αποτέλεσμα και είναι ο κόσμος. Okay, λοιπόν, δείχνει εδώ ότι κάποιος από εσάς θα βγείτε ξανά στον κόσμο έξω, θα κοινωνικοποιηθείτε, αλλά έρχεται και μια ολοκλήρωση για σένα, μια επιτυχία. Τώρα είναι σπουδές, είναι κάτι το οποίο είναι μια δουλειά, είναι ένα project, είναι κάτι το οποίο τελείωσε, είναι τελείωσε μια υπόθεση. Πάντως υπάρχει μια επιτυχία εδώ, μια ολοκλήρωση και έρχεται μια επιτυχία. Και το η θέση 5 έρχεται να μας δείξει και το μάθημα αλλά και το αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα και μάθημα είναι συνδυαστικό αυτό εδώ πέρα και το αυτοκράτορας. Μία πολύ σημαντική κάρτα που βγαίνει είναι το ζώδιο σου ο κρυός, εντάξει, ο αυτοκράτορας αντιστοιχεί στο ζώδιο του κρυού και σημαίνει θα τα δεις με λογική, με ψυχραιμία, έχεις πολύ δύναμη, μπορείς να αποκτήσεις μεγάλη αυτοπεποίθηση και μπορείς να φροντίσεις τον εαυτό σου, χρειάζεται να φροντίσεις τον εαυτό σου και δες τι είναι καλύτερο για σένα. Πώς μπορείς εσύ για το μήνα Απρίλιο να κάνεις κάποια πράγματα, κάποιες κινήσεις οι οποίες να σε ευνοήσουν. Από τα αρουνικά σύμβολα, αυτό το οποίο βγαίνει, καλά, εντάξει, βγαίνει πάλι κρύος εδώ πέρα, δείτε το. Λοιπόν, είναι το ουρούς, σημαίνει θέληση, δύναμη, ανδρεία. Βεβαίως, σου λέει εδώ, συνδέεται και με τον Κρόνο, θα το βάλω εδώ, λέει τέλος και μια καινούργια αρχή, η ζωή έφτασε στα όρια, διαδρομή, εξέλιξη, κύκλος και ανανέωση μέσα από εμπειρίες και νέες αρχές, νέα πράγματα. Αυτό μπορεί να είναι επίσης και ένα μήνυμα για όσους από εσάς έχετε κουραστεί, δεν μπορείτε άλλο, λες ρε παιδί μου δεν γίνεται, δεν πάει, για ανανέωση. Πρέπει να βρείτε τα πατήματά σας να κάνετε μια ανανέωση. Τώρα, πώς θα είναι αυτή η ανανέωση? Θα είναι ανανέωση, ξέρω εγώ, με να κάνετε γυμναστική, με δίαιτα, με ανοίξαμε και τα κομμωτήρια, κάτι να ανανεωθείτε, κάτι θα σας ανανεώσει. Ο καθένας βέβαια και η καθεμία εξαρτάται τι ζητάει, έτσι, γιατί δεν ζητάνε όλοι τα ίδια πράγματα, αλλά όμως σας σωθεί για ανανέωση. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό ήταν για τον κρυό. Τα μαζεύουμε λοιπόν για να προχωρήσουμε. Εντάξει, θα με εδώ τώρα να τα μαζεύω με άλλη κάρτα τώρα, με άλλο deck για το ζώδιο του Ταύρου. Ταύρος λοιπόν. Ταύρη. Για να δούμε για τους Ταύρους αριθμολογικά λοιπόν τι έρχεται. Να επιλέξω μία κάρτα αριθμολογική και είναι ο αριθμός 6. Πολύ ωραίος αριθμός. Ο αριθμός 6, δείτε τον. Λοιπόν, αρμονία. Φυσικά σημαίνει σπίτι, οικογένεια, αρμονία, σχέσεις, ευαισθησία. Δείτε εδώ να το φέρω κοντά, τι ωραία που φαίνεται. Ευαισθησία, θεραπεία, έτσι, υποστήριξη, υπευθυνότητα, καλλιτεχνία. Και προσέξτε τη ζήλια, την απογοήτευση και τη μελαγχολία αυτό το διάστημα το οποίο μας έρχεται αυτή την περίοδο. Το αφήνουμε εδώ. Είναι ο αριθμός 6, οπότε πάμε. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ωραία, βρήκαμε το deck μας. Ωραία, λοιπόν, να ανακατέψουμε και να πάμε να δούμε τις επιρροές. Λοιπόν, συμβουλευτικό για εσάς τους Ταύρους και ζώδιο και οροσκόπο. Κοιτάμε τι έχουν να σας πούν. Μόνο μεγάλες αρκάνες, ουρανικός σταυρός, ο οποίος είναι απέχτος. Και έρχεται εδώ πέρα το παρελθόν. Τι τελειώνει από το παρελθόν? Τελειώνει μια κατάσταση η οποία ήταν λίγο δυσκίνητη, λίγο δύσκολη. Υπήρχαν πολλά πράγματα τα οποία ήταν δύσκολα να προχωρήσουν. Υπήρχαν υποθέσεις οι οποίες ήταν κολλημένες. Ό,τι και να είναι, επίσης εδώ μπορεί να σημαίνει και ένας προϊστάμενος, μπορεί να σημαίνει κάποιος με κύρος, ένας πατέρας, κάτι. Όμως έρχεται αυτό από το παρελθόν, τελειώνει, ολοκληρώνεται, αλλά έρχεται όμως σαν βοήθεια κιόλας. Γιατί αυτός εδώ πέρα είναι και έρχεται σαν βοήθεια. Δεν είναι τόσο κακή, δεν είναι δηλαδή άσχημη αυτή η εξέλιξη. Μια βοήθεια, μια συμβουλή μπορεί να είναι. Ωραία.
Το επόμενο είναι τυχόν προβλήματα ή εμπόδια. Λοιπόν, έχετε τέτοιο ορμή και τέτοια ένταση, στο οποίο σας λέει, όποιο πρόβλημα και να έχεις, όποια δυσκολία και να υπάρχει στη ζωή σου, πρέπει να την αντιμετωπίσεις με θετικό τρόπο, με αισιοδοξία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οπότε, τυχόν εμπόδια, γιατί ο καθένας, είπαμε, καθεμία μπορεί να έχει το δικό της θεματάκι, ό,τι είναι συναισθηματικό, εργασιακό κτλ. Χρειάζεται αισιοδοξία, χρειάζεται μέσα σου, η ψυχή σου, η καρδιά σου να γεμίσει με φως, με αισιοδοξία, για να μπορέσεις να αλλάξεις το πεπρωμένο σου. Λοιπόν, το επόμενο. Το επόμενο είναι τυχόν τύχη. Βγαίνει η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι ο κυβερνήτης σου. Η Αφροδίτη, ενώ εντάξει, είναι η αυτοκράτηρα. Εδώ είναι το σημάδι της Αφροδίτης, το συμβολάκι της. Κυβερνά λοιπόν το ζώδιο της, του Ταύρου. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν έρχεται να μας πει η, έρχεται να μας πει η μεγάλη αίρα πάνω από. Λοιπόν, έρχεται να μας πει εδώ η αυτοκράτηρα. Σου λέω ότι ξέρεις κάτι. Μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Να έχεις λοιπόν την σιγουριά μιας αυτοκράτηρας. Τη σιγουριά του να γεννήσεις και νέες ιδέες και νέα πράγματα. Μη φοβάσαι, διότι μπορείς να δημιουργήσεις πολύ όμορφα καινούρια πράγματα. Είναι πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα. Το επόμενο, το 4, είναι το αποτέλεσμα. Είναι ένα αποτέλεσμα. Έχεις ευλογία. Το αποτέλεσμα έχει ευλογία. Έχεις προστασία. Άγιος Ραφαήλ, Αρχάγγελος Ραφαήλ, Μιχαήλ, είναι για σένα, σε προστατεύουν, γιατί είναι άγγελοι εδώ πέρα, ο Αρχάγγελος. Άλλοι το λένε Ραφαήλ, άλλοι είναι το Μιχαήλ, το ίδιο πράγμα είναι, ίδια ενέργεια σχεδόν. Λοιπόν, προστασία. Έχεις προστασία. Έχεις προστασία, έχεις το δυναμικό, έχεις όλα αυτά τα όμορφα πράγματα στη ζωή σου που σε περιστοιχίζουν, άνθρωποι, ψυχές, δύναμη. Έχεις τόσα ωραία πραγματάκια στη ζωή σου, τόση ευλογία. Δεν έχεις τόση ευλογία. Αυτό είναι το θέμα. Και την έχεις και είναι αυτή η οποία θα σε βοηθήσει. Και θα σε βοηθήσει βέβαια εφόσον και εσύ τα δεις θετικά πράγματα. Δεις τα θετικά. Και αυτό εδώ σου λέει δεν στα θετικά. Δεν στα θετικά τα πράγματα. Ωραία. Και το πέμπτο είναι και το μάθημά μας, αλλά και ένα αποτέλεσμα, το είναι πάρτο αλλιώς. Okay. Τα πράγματα αυτή τη στιγμή με όλο αυτό που συμβαίνει, ναι, είναι περίεργο, είναι παράξενο. Πριν ξαφνικά ήμασταν έξω και πίναμε και καφέ και ξαφνικά είμαστε όλοι κλειδισμένοι μέσα. Εντάξει. Εδώ όμως σου λέει δες το. Κάτι σημαίνει όλο αυτό. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπερασματά του. Τα ταρό δεν πιέζουν για απαντήσεις στον καθένα. Ο καθένας θα δώσει τις απαντήσεις που πιστεύει ο ίδιος ή η ίδια. Εδώ όμως σου λέει θυσιάστηκες, έγιναν κάποια πραγματάκια. Εντάξει, οκ. Okay. Δες γιατί έγινε, ανέλυσε το γιατί έχει γίνει αυτό, σου λέει αυτό εδώ πέρα, ανέλυσε το, ανέλυσε αυτό που σε απασχολεί και θα δεις λοιπόν ότι θα πάρεις τις απαντήσεις οι οποίες μέσα σου δηλαδή, οι οποίες σε προβλημάτιζουν, γιατί εδώ υπάρχει και διέστηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Πάμε να δούμε και ένα από τους ρούνους, τα σύμβολα τους, ένα πολύ ωραίο σύμβολο, δυνατό, το οποίο ταιριάζει, μισό λεπτό, το οποίο ταιριάζει και με αυτό εδώ πέρα, το Ingus. Ταιριάζει λόγω ότι σημαίνει γονιμότητα και νέα ξεκινήματα. Δεν πάμε για νέα ξεκινήματα. Μη φοβάστε, ρε. Μη φοβάστε. Προχωρήστε, ορμήστε. Ένστικτα, επιθυμίες, λέει εδώ, προσωπικές σχέσεις, πραγματοποίηση, αποφάσεις, προετοιμασία. Αφήνουμε, κοιτάξτε, αυτή είναι η λογική. Αφήνουμε ό,τι δεν μας χρειάζεται. Το αφήνω εδώ. Η συμβουλή αυτού εδώ πέρα και γενικά όλου του κύκλου αυτού είναι ο εξής. Αφήνω πίσω ό,τι δεν μας χρειάζεται. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο. Ωραία. Όλο το μήνυμα. Τα μαζεύουμε. Τον είπαμε λοιπόν τον Ταύρο. Πάμε τώρα στους διδύμους. Ωραία. Διδύμοι λοιπόν, να επιλέξουμε μία αριθμολογική κάρτα. Για μισό λεπτό. Διδύμοι. Λοιπόν, και τι μας βγαίνει, ο αριθμός 4. Διδύμοι. Χρειάζεστε λίγο λογική εσείς, η πρακτικότητα. Χρειάζεστε λίγο να βάλετε ένα πλαίσιο στη ζωή σας. Λοιπόν, είναι η εποχή για οργάνωση, πρακτικότητα, να φτιάξετε πράγματα, να είστε ρεαλιστές, δουλειά, χρειάζεται δουλειά, να είστε γιωμένοι, προσγειωμένοι και προσέξτε. Μπορείς να γίνετε σκληροί, όντως, ήδη δίνουν καμιά φορά με αυτά που λένε, μπορεί να γίνουν σκληροί, ξερόλες, ναι, όντως, και να χάσετε τον χαρακτήρα σας λόγω αυτών των οποίων λέτε, ας το πούμε. Αριθμός 4. Οπότε 1, 2, 3 και 4. Λοιπόν, να πάρουμε αυτές είναι το deck με το οποίο θα δουλέψουμε. Και να δούμε τι έχει να πει για σας. Ωραία, λοιπόν, δίδυμοι, για να δούμε το πρώτο, η πρώτη
κάρτα είναι το παρελθόν και τι αφήνεις πίσω και είναι το αστέρι. Λοιπόν, πολύ καλό. Έχετε μάθει πολλά πράγματα. Σε πολλούς, πολλές από εσάς έχει γίνει μια κατεύθυνση όλη αυτή την περίοδο. Ή σας καλεί να βρείτε ποια είναι η κατεύθυνση. Πού σας οδηγεί. Πού σας οδηγεί όλη αυτή η διαδικασία. Δεν εννοώ για την καραντίνα. Εννοώ η ζωή, οι καταστάσεις, τα γεγονότα, οι άνθρωποι. Πού σας οδηγούν, πού σας σωθούν. Αυτό είναι. Και δείτε το, αναλύστε το, διότι το αστέρι είναι από τα τυχερά, από τις τυχερές κάρτες. Σημαίνει τύχη, σημαίνει εύνοια, σημαίνει καλυτέρευση πραγμάτων, εφόσον όμως κοιτάξετε κι εσείς πάνω στον ουρανό. Διότι με το να είμαστε παθητικοί δεν αλλάζει, έτσι. Λοιπόν, πολύ καλό. Το παρελθόν λοιπόν προέρχεται από κάτι πολύ θετικό για εσάς. Το 2 είναι τυχόν προβλήματα και είναι ο κρεμασμένος. Το πρόβλημά σας είναι η αντίληψη. Στο πώς βλέπετε τα πράγματα, στο πώς τα αναλύετε, στο τι συμβαίνει στη ζωή σας, τι γίνεται, πώς προχωράτε. Εδώ πάντως μιλάει ότι κάτι πρέπει να κάνεις, να τη δεις διαφορετικά την κατάσταση, διότι είναι αυτή που είναι. Λοιπόν, στο 3 είναι τύχη και τυχόν επιρροές που μπορείς να έχεις θετικές και είναι ο μάγος. Πολύ καλή κάρτα, σου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα. Ο μάγος σημαίνει γνώση, ο μάγος σημαίνει επίσης διέστηση, ο μάγος σημαίνει ενόραση, διόραση, καταλαβαίνω, διαισθάνομαι, μπορώ και βλέπω μέσα από όλη αυτή τη σκοτεινιά η οποία υπάρχει. Οι δίδυμοι λοιπόν έχουν μια πολύ μεγάλη δυνατότητα όταν ισορροπήσουν συνειδητό και υποσυνείδητο μπορούν να δουν πάρα πολύ ξεκάθαρα και μπορούν πραγματικά να κάνουν μαγικά και να φέρουν αρμονία και ισορροπία στη ζωή τους και να πετύχουν όχι μόνο στόχους, να πάνε στην κατεύθυνση την οποία θέλουν, σε αυτό το οποίο αγαπάνε, σε αυτό το οποίο ονειρεύονται, ας το πούμε. Στο 4, το 4 είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα, είναι εμπόδια. Το αποτέλεσμα, ναι, έχει βγει ο διαβολάκος, βέβαια σημαίνει και κάτι άλλο. Εδώ σημαίνει φιλοδοξία, ύλη, σας αρέσει η ύλη, σας αρέσουν τα χρήματα, έχετε φιλοδοξία, νιώθετε το κάλεσμα το οποίο είναι ένα πειράζουμε, ας το πούμε για εσάς. Όμως, πολλές φορές ο διάβολος, αν και θεωρεί ότι και μία από τις κάρτες τις περίεργες και τις δύσκολες, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ο διάβολος μπορεί να σημαίνει έχει και κάποια ένα-δύο θετικάκια. Και το θετικό είναι υλοποιώ τους στόχους, αλλά με φιλοδοξία. Αν δεν έχετε φιλοδοξία, δύναμη μέσα σας, πώς θα τους πετύχετε τους στόχους. Άρα σας λέει, βρείτε λίγο αυτή τη δύναμη να προχωρήσετε. Το επόμενο είναι, η πέμπτη κάρτα είναι. Το αποτέλεσμα και το μάθημα. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία μαθαίνετε να κρίνετε αλλά και να καταλαβαίνετε, να αντιλαμβάνεστε καλύτερα τι συμβαίνει στη ζωή σας. Επίσης είναι και πνευματική αφύπνιση. Κάποιες από εσάς σας καλεί γιατί αφού γνωρίσετε και μία άσχημη ίσως πλευρά και δύσκολη πλευρά ανθρώπων, γεγονότων, καταστάσεων, αναγνωρίζετε όμως ότι υπάρχει και κάτι θετικό, υπάρχει και μια πνευματικότητα, υπάρχει και Θεός που λένε, υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Κάπως με κάποιο τρόπο αυτό σας βοηθάει να το καταλάβετε και να αντιληφθείτε. Για πολλούς, πολλές από εσάς μπορεί αυτός ο μήνας, επειδή είναι και 8, είπαμε, παγκόσμιος μήνας 8, συγγνώμη, μήνας 8 αριθμολογικά, να είναι όντως μια αποκάλυψη για αρκετές από εσάς, ανάλογα με το πώς έχουν δουλέψει ο καθένας με τον εαυτό του, έτσι. Δεν είναι όλους το ίδιο για όλους. Τι να κάνουμε, έτσι. Αυτό που βγαίνει από αυτές τις κάρτες, τις ρουνικές που είναι πάρα πολύ όμορφες, έχει βγει το γκεμπό που σημαίνει συνεργασία, δώρα και ταλέντα. Έχετε τη δυνατότητα συνεργασίας και μέσα από συνεργασία με ανθρώπους θα σας οδηγήσει και σημαίνει προσοχή σε γενικά στις δεσμεύσεις. Γενικά, όταν λέμε δέσμευση, εννοούμε δεσμεύομαι να κάνω εκείνο ή δεσμεύομαι να υπογράψω, έτσι, τέτοιο πράγμα. Συνεργασίες και σχέσεις είναι αυτές οι οποίες θα σας οδηγήσουν την επόμενη μέρα ή τουλάχιστον είναι μια συμβουλή αν θέλετε από τα Ταρό και από τους Ρούνους ότι μέσα από συνεργασίες και ανθρώπους είναι αυτοί οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να πετύχετε το σκοπό σας και να προχωρήσετε και να αντιληφθείτε πολλά πράγματα για τον εαυτό σας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία λοιπόν, να προχωρήσουμε στο επόμενο ζώδιο. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, να τις μαζέψω τις κάρτες, το οποίο είναι καρκίνος. Ένα λεπτό. Ωραία. Ωραία λοιπόν, καρκίνος, το επόμενο ζώδιο, το οποίο θα δούμε γενικά αυτή τη στιγμή, συμβουλευτικό με ρουνικό σταυρό,
τι συμβουλές έχουν να μας δώσουν για το ζώδιο. Βλέπουμε ζώδιο και οροσκόπο. Λοιπόν, αυτό το οποίο βγαίνει, ένας ιδιαίτερος αριθμός, είναι ο αριθμός 10, καρμικός αριθμός, σημαίνει μαθήματα ζωής. Είναι ένα. Εντάξει, τώρα εδώ μπαίνουμε λίγο σε λεπτομέρειες σχετικά με το τι σημαίνει κάρμα. Είναι η ολοκλήρωση, είναι η καρμική ολοκλήρωση και η αναγέννηση, είναι η αλλαγή. Μήπως ήρθε λοιπόν η ώρα για εσάς τους καρκίνους να ξεπληρώσετε, να ολοκληρωθεί το χρέος, το κάρμα, μέσα από καλούς, μέσα από ας πούμε, κάνοντας καλές πράξεις, μέσα από καλό λόγο, αλλά ειλικρινή καλό λόγο, μέσα από υποστήριξη, μέσα από κάποια πράγματα, μέσα από βοήθειες. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας πάλι ό,τι είναι. Αλλά εδώ είναι ένα μήνυμα πρώτο που λέει ολοκλήρωση. Καρμικά μαθήματα, ολοκλήρωση του κάρματος. 10 λοιπόν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Μισό λεπτό. Και εδώ 10. Ναι, λοιπόν. Για να δούμε τώρα. Τι έχουμε. Εδώ λοιπόν, να κάνουμε το ρουνικό μας σταυρό, όπου θα δούμε συμβουλές, τι μας συμβουλεύει και τι μας λέει για το ζώδιο του καρκίνου, λοιπόν, το παρελθόν και τι ολοκληρώνεται. Είναι ένας μάγος. Ο μάγος, λοιπόν, έχετε πάρει κάποιες γνώσεις, αρκετοί από εσάς, έχετε μάθει, έχετε γνωρίσει, έχετε διαισθανθεί αρκετά πράγματα. Έχετε κατασταλάξει, έχετε βγάλει κάποιες απόψεις σχετικά με κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή σας. Αισθηματικά, συνεργασίας, επαγγελματικά, δηλαδή. Έγιναν γεγονότα, είτε θετικά είτε αρνητικά, πήρατε γνώση, καταλάβατε, είδατε πώς παίζεται το παιχνίδι, αλλά αυτό όμως έχει ολοκληρωθεί. Κάτι έχει ολοκληρωθεί, κάτι αρχίζει και φεύγει. Κάτι αρχίζει και ολοκληρώνεται, αλλά παίρνετε αρκετές γνώσεις από εδώ, παίρνετε αρκετά πράγματα, αρκετά εφόδια για να προχωρήσετε. Τυχόν προβλήματα και εμπόδια και βγαίνει ένας ερημίτης. Τα προβλήματα λοιπόν και τα εμπόδια τα οποία βγαίνουν στον δρόμο σας είναι η μοναξιά. Είναι και μια συνεχής αναζήτηση, αναζητάτε. Αρκετές από εσάς αναζητάτε. Αναζητάτε τώρα την ψυχή σας, αναζητάτε μια αγάπη, έναν έρωτα, μια επαγγελματική επιτυχία, μια προαγωγή, να ανοίξουν οι επιχειρήσεις, έναν καφέ που λέει ο λόγος, βρε αδερφέ. Ό,τι και να είναι, κάτι αναζητάτε. Εντάξει, η ψυχούλα σας το αναζητά και είναι ένα εμπόδιο, διότι αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, ακόμα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, δεν μπορεί να επιτευχθεί. Λοιπόν. Να δούμε όμως ποια είναι η τύχη η οποία έρχεται και έρχεται, ο διάβολος, μάλιστα. Τώρα τύχη θα μου πείτε και διάβολος. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Είπαμε, ο διάβολος σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να σημαίνει μόνο σεξ. Σε κάποιες περιπτώσεις σημαίνει μόνο χρήμα και τίποτε άλλο. Φαίνεται ότι είστε, γιατί εδώ, κοιτάξτε, συμβολίζει και το χρήμα, έτσι, τα φράγκα, ας πούμε. Σε κάποιες περιπτώσεις, κάποια από εσάς φαίνεται ότι επικεντρώνεστε σε αυτούς τους δύο κυρίους πόλους. Εντάξει, το ένα είναι να κάνει το οικονομικό κομμάτι, καθαρά οικονομικό κομμάτι, χωρίς τίποτα, δηλαδή δεν σας πείραζε να κάνετε και μια εργασία, μια σχολεία, στην οποία μπορεί να σας πολύ αρέσει, δεν είναι μέτρια, έτσι, δεν τρέχει και τίποτα, αλλά να το κάνετε γιατί έχει φράγκα, ας πούμε. Όπως επίσης μπορεί να βλέπετε ή να έχετε μια ερωτική επιθυμία για κάποιον άνθρωπο. Δεν είναι κακό και το σεξ μόνο, έτσι. Δηλαδή, ναι, γιατί πολλές φορές και ο ερώτας και η αγάπη περνάνε μέσα από αυτή τη διαδικασία του σεξ, ας πούμε, της ερωτικής επαφής, για να εξελιχθεί σε κάτι διαφορετικό. Αλλά είστε και λίγο διαβολάκια αυτή την περίοδο. Δηλαδή, είστε και λίγο. Δηλαδή, λέτε ρε παιδί μου. Εντάξει, θα την κάνω εγώ τη δουλειά, ας το πούμε, έστω και με τρόπο πονηρό ή περίεργο ή παράξενο, γιατί έχει και μια πονηριά εδώ. Εντάξει, είναι αυτό που λέτε. Λέτε αυτή την περίοδο με το σταυρό στο χέρι δεν πάω. Αν θες να πετύχεις, ας πούμε, στις επιχειρήσεις, λέω τώρα, με το σταυρό στο χέρι δεν πας. Αυτό είναι το μότο σας. Δεν θα πω αν είναι σωστό ή όχι λάθος. Αυτή είναι η δόνησή σας, με αυτό συντονίζεστε. Επόμενη κάρτα, λοιπόν, τέταρτη κάρτα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, έπεσε. Ένα λεπτό να το μαζέψω. Λοιπόν, μισό λεπτό. Θα με δείτε να κάνω όλη. Μάλλον θα με δείτε. Αλλά σκύβω αυτή τη στιγμή. Ωραία. Γιατί έπεσε η κάρτα του αστεριού και έπεσε κάτω. Αυτό σημαίνει και αναστάτωση. Και το αστέρι όταν πέφτει κάτω σημαίνει ότι δεν είστε και σίγουροι-σίγουρες ότι όντως τα πράγματα κάπως μπορούν να αλλάξουν ή να έρθουν. Ή δεν είστε και τόσο, ας το πούμε, αισιόδοξοι με το αποτέλεσμα ή αμφισβητείτε γενικότερα ότι έχετε άστρο ή μπορεί να σας βοηθήσει ή έχετε ένα είδος βοήθειας, ένα είδος τύχης. Γιατί το αστέρι είναι ελπίδα και τύχη.
Εσείς πιστεύετε ότι δεν έχετε τύχη και ελπίδα κατά κάποιο τρόπο για να πετύχετε, πρέπει να κάνετε ζαβολιές, ας το πούμε. Okay, εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει. Αλλά όμως, αν ανακαλύψετε τα βαθύτερα νοήματα για το τι σημαίνει στη ζωή σας, τότε θα έχετε τύχη. Αυτός εδώ είναι προσωρινός. Αυτός εδώ είναι και λίγο σκοτεινός και πολλές φορές κρύβει την αλήθεια, την πραγματική αλήθεια του τι σημαίνει. Και εδώ ένα αποτέλεσμα, αλλά και τι μάθημα έχουμε να κάνουμε, κοιτάξτε να δείτε, εδώ δηλώνει και κάποια πράγματα τα οποία, κοιτάξτε να λέει, κάποια πράγματα τελειώνουν. Εντάξει. Κάποια πράγματα στη ζωή ολοκληρώνονται, είναι ο θάνατος, δηλαδή ο μεγάλος θεριστής, υπάρχει μια αρχή και ένα τέλος. Κάτι τελειώνει λοιπόν για σας. Κάτι τελειώνει λοιπόν. Κάτι τελειώνει το οποίο μπορεί να σας ταλαιπωρούσε τώρα. Μπορεί να είναι διαζύγιο, μπορεί να είναι μια κακή συνεργασία, μπορεί να είναι κάτι το οποίο προσπαθούσατε να δείτε αν έχει νόημα, ό,τι και να είναι αυτό. Κάτι ολοκληρώνεται. Δείτε το. Δείτε τι ολοκληρώνεται. Δείτε τι μαθήματα παίρνετε, πού σας οδήγησε και τι θέλει να σας πει. Είπαμε, είναι συμβουλευτικό όλο αυτό εδώ, έτσι. Κάτι θέλει να σας πει όμως. Λοιπόν, το σύμβολο το οποίο βγαίνει. Ένα σύμβολο ωραίο, δυνατό, το οποίο με εντελώς συντονιστικό τρόπο έχει βγει ο μεγάλος θεριστής, είναι πραγματικά η κάρτα του θανάτου στα ταρό. Είναι το ανσούζ, είναι το νούμερο 3 εδώ, αγγελιαφόρος, μήνυμα υγεία. Προσέχουμε και την υγεία, όντως δηλαδή, εδώ μπορεί να είναι και ένα μήνυμα για την υγεία σας. Δηλαδή, όταν λέμε υγεία, δεν εννοούμε μόνο σωματική, εννοούμε ψυχολογική, νοητική, πνευματική και φυσικά και σωματική. Τα προσέχουμε, διότι έναν να αρρωστήσει, αρρωσταίνουν και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εδώ σημαίνει βέβαια και δώρα, δέχομαι δώρα, μηνύματα, προειδοποίησεις, μαντικές ικανότητες αυτή την περίοδο και διέστηση, νέα ζωή, νέα μονοπάτια. Προσέχουμε πάρα πολύ και την υγεία μας, έτσι. Μπορεί η διέστησή σας να σας λέει πρόσεξε την υγεία σου και εσείς δεν πειράζει και τα λοιπά. Οπότε προσέχουμε και την υγεία μας. Πολύ σημαντικό μήνυμα. Λοιπόν, αυτό ήταν και για το ζώδιο του καρκίνου. Ωραία, να τα μαζέψω για να προχωρήσουμε. Μισό λεπτό, να πάμε στο επόμενο. Ωραία, λοιπόν. Μου χάλασε και εδώ λιγάκι. Ωραία, εδώ να τα μαζέψω τα συμβολάκια μου. Δεν το βλέπετε εσείς, αλλά τα βάζω εδώ πέρα στην άκρη και να πάμε με το επόμενο ζώδιο που είναι Λέων. Λοιπόν, Λέων, για να δούμε το Λέων. Με ποιο deck να επιλέξουμε μια αριθμολογική κάρτα, να δούμε με ποιο deck θα προχωρήσουμε. Και το deck το οποίο βγαίνει είναι μια αριθμολογική κάρτα πολύ ωραία. Είναι ο αριθμός 20. Μας κάνει 2, είναι θεϊκός αριθμός, πνοή Θεού. Προσέξτε, καινοτομία, αφύπνιση, ευτυχία, συνείδηση, ζωή, απελευθέρωση, δικαιοσύνη, έτσι, ιατρική, προσοχή στην πτώση, λέει, του πνεύματος. Ελευθερία, λοιπόν, πνεύματος και προσοχή στο υλικό κομμάτι. Ανοιχτή επικοινωνία ανάμεσα στο σώμα και το πνεύμα. Αυτό επίσης σημαίνει και θέματα υγείας και θέματα εμπιστοσύνης και θέματα ότι τα μηνύματα τα οποία παίρνω γενικότερα, ας πούμε, από το πνεύμα, δηλαδή από τη διαίσθησή μου, είναι αληθινά και όχι ψεύτικα και προσπαθούν να μας ξεγελάσουν κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, είναι ο αριθμός 2, είπαμε, είναι το 1 και το 2. Με αυτό θα δουλέψουμε. Το deck, ωραία λοιπόν. Και να πάμε τώρα να δούμε συμβουλευτικό, είπαμε, ρουνικό σταυρός, μεγάλες αρκάνες μόνο, να δούμε συμβουλευτικά τι έχουν να μας πούνε ζώδιο και οροσκόπος. Εδώ τώρα. Ένα λοιπόν. Τι έχουμε, μάλιστα. Στο παρελθόν έχει βγει η Σελήνη. Η Σελήνη σηματοδοτεί κάποια πράγματα, κυρίως της ψυχής θέματα θα έλεγα, τα οποία όμως ολοκληρώνονται. Δηλαδή κάποιοι φόβοι, κάποιες ανασφάλειες, κάποια γεγονότα αρχίζουν λοιπόν και παίρνουν τη μορφή τους, αρχίζουν και ολοκληρώνονται, αρχίζουν και γίνονται παρελθόν. Διδαχτήκατε, πήρατε εμπειρίες, πήρατε πράγματα, δεν νιώσατε και πολύ άνετα την τελευταία περίοδο, όμως δείτε το σαν μια εμπειρία και σαν κάτι το οποίο ήθελε ένα μάθημα για εσάς. Το 2 είναι τυχόν προβλήματα και αυτά που βγαίνουν, τα προβλήματα είναι το άρμα, είναι θέματα αποφάσεων. Το πρόβλημα λοιπόν που βγαίνει και εμπόδιο είναι οι αποφάσεις. Δεν ξέρετε τι αποφάσεις να πάτε. Να πάτε από εδώ, να πάτε από εκεί. Πού να πάτε, είστε σε έναν εγκλωβισμό. Αυτό είναι το πρόβλημά σας.
Θα κληθείτε λοιπόν αυτή την περίοδο, μέσα στον Απρίλιο, να αποφασίσετε και να ξεκαθαρίσετε πράγματα κυρίως με την ψυχή σας και τον εαυτό σας. Ναι, υπάρχουν και το εξωτερικό περιβάλλον και οι άνθρωποι και οι υπόλοιποι που ναι, μας επηρεάζουν, αλλά κυρίως με τον εαυτό σας. Η επόμενη κάρτα είναι ποια είναι η τύχη. Και η τύχη είναι η δικαιοσύνη. Θα δικαιωθείτε, λέει εδώ. Αργά ή γρήγορα θα δικαιωθείτε. Εφόσον μπορέσετε όμως να πάρετε αποφάσεις, να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις, να δείτε τι συμβαίνει, τι γίνεται, σκεφτείτε λογικά και με αποφασιστικότητα. Τότε ναι, θα μπορέσετε να πάρετε αποφάσεις και να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, ποιο είναι το αποτέλεσμα γενικότερα το οποίο εσείς συντονίζεστε και είναι η Αυτοκράτηρα, ένα πολύ καλό χαρτί, μια πολύ καλή κάρτα, η οποία σας οδηγεί στην έμπνευση, στη δημιουργικότητα, στη χαρά, στη διέστηση πάλι, στην ανακάλυψη της αλήθειας μέσα από διέστηση, αλλά και αποφασιστικότητα. Και εδώ κάτι καινούριο μπορεί να γεννηθεί όμορφο. Μετά από αυτό τον κύκλο, κάτι όμορφο καινούριο μπορεί να γεννηθεί για εσάς μέσα στον Απρίλιο. Λοιπόν, είναι το γενικό πλαίσιο όπως λέμε, οπότε εσείς θα το δείτε, είναι πολύ θετική αυτή ο συντονισμός και ποιο είναι το μάθημά σας και ποιο είναι πάλι το αποτέλεσμα που συνδυάζεται αυτό εδώ, είναι ο Ιεροφάντης. Έρχονται αλήθειες στην επιφάνεια, έχει λέει πίστη εδώ πέρα, μη φοβάσαι, επίσης σημαίνει και καλή συνεργασία, να έχεις εμπιστοσύνη σε κάποιους ανθρώπους του κλειστού σου κύκλου που εσύ τους εμπιστεύεσαι και πιστεύεις σε αυτούς και εκείνοι πιστεύουν σε σένα και σε αγαπάνε, αλλά όπως και να είναι ο Ιεροφάντης σημαίνει φανερώνω αλήθειες, φανερώνω πράγματα και βεβαίως εννοείται καρδιά. Λίγο η καρδιά σας να δείτε, δηλαδή να σκεφτείτε να το πω έτσι με την καρδιά σας. Για τον μήνα Απρίλιο θα χρειαστεί μάλλον να φέρετε πληροφορίες μέσα από την καρδιά σας για το πού πηγαίνετε, ποιο είναι το μέλλον σας και τι θέλετε να κάνετε. Γιατί εδώ το κλειδί, αν παρατηρήσετε, είναι στην καρδιά. Αυτό σημαίνει, αυτό είναι που ξεκλειδώνει. Ξεκλείδωμα καρδιάς δηλαδή. Και βεβαίως ο Ιεροφάντης σημαίνει αρχή και κανόνες. Δίνουμε σημασία στις αρχές, στους κανόνες που υπάρχουν. Ίσως χρειάζεστε μια δομή, δηλαδή μια πειθαρχία αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, και ένας από τα σύμβολα τα οποία βγαίνουν, ένα πολύ δυνατό, άμαλιστα, είναι το Lagaz ή Lagus, 18 αριθμός, ροή, νερό, άγνωστες δυνάμεις. Και εδώ μιλάει για δυνάμεις πνευματικές. Λοιπόν, είναι ένα σύμβολο ενεργοποίησης άγνωστων δυνάμεων της φύσης. Νερό, ροή, άμποτη, παλήρια, η σελήνη έλκει συναισθήματα και ο ήλιος προς την ένωση, συγχώρευση, και μελέτη ανώτερων πνευματικών θεμάτων. Όντως, συντονίζεται με αυτό εδώ πέρα, που αυτός εδώ πέρα μιλάει για θρησκεία, μιλάει για την αγάπη του Θεού, για την αγάπη του Χριστού, για ανώτερα πράγματα. Είναι και μια εποχή κατάλληλη για εσάς, λίγο να, γιατί έχει βγει και εδώ ένας 20 αριθμός, έτσι, λίγο να μπείτε στο κομμάτι, και βέβαια είναι το 18 και εδώ είναι το 18, έτσι. Λοιπόν, να μπείτε στα βαθύτερα κομμάτια της ψυχής σας. Ο Απρίλιος λοιπόν είναι αρκετά πνευματικός μήνας για εσάς. Να ψυχανεμιστείτε δηλαδή, να ψυχανεμίσετε την ψυχή σας. Σημαντικό. Είναι σημαντικό διότι αν καταφέρετε να βρείτε, βρίσκετε λύσεις μετά. Αν το κάνετε αυτό, μπορείτε να βρείτε λύσεις μετά. Ωραία λοιπόν. Είπαμε για τα λιοντάρια, πολύ ωραία. Να τα μαζέψουμε. Να πάμε στο επόμενο ζώδιο που είναι Παρθένος. Παρθένος στο ζώδιο. Λοιπόν, όμως θα επιλέξουμε πρώτα μία από τις αριθμολογικές κάρτες. Αυτές τις αριθμολογικές κάρτες τις έχω φτιάξει εγώ. Λοιπόν, μην τις ψάχνετε, δεν θα τις βρείτε. Λοιπόν, για να δούμε ποιο νούμερο βγαίνει. Α, μάλιστα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, διότι βγαίνει ο αριθμός 44. 44 που μας κάνει 8 είναι κυρίαρχος αριθμός. Τους κυρίαρχους αριθμούς τους μετράμε και σαν 44 και σαν 8, διότι γιατί το 44 είναι η ανώτερη οκτάβα, είναι η ανώτερη δόνηση. Όμως εμείς ως άνθρωποι και ως φθαρτοί που είμαστε και ο καθένας με το ζόρι που τραβάει στη ζωή του, γιατί μην μου πείτε, όλοι έχουμε ζήλια μέσα μας, έχουμε ανταγωνισμό, έχουμε πει κακή κουβέντα, έχουμε υποτιμήσει, έχουμε κάνει, εντάξει λοιπόν, οπότε δεν ζούμε στις ανώτερες δονήσεις. Εδώ όμως λέει αυτοσυγκέντρωση, λογική, εντάξει, πνευματικότητα, προσέχουμε, έχουμε υψηλή πνευματικότητα, εντάξει, okay, καλό είναι το χρήμα, η ύλη και οι ανέσεις, μεγάλη διέστηση και προσέχουμε αντίστοιχα εδώ
την εργασιομανία, έλλειψη στόχου, φτώχεια και δεν τον καταλαβαίνουν, δηλαδή δεν μας καταλαβαίνουν αυτά τα οποία εμείς θέλουμε να πούμε και να εκφράσουμε. Λοιπόν, έλεγμος 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 λοιπόν, να δούμε τι έχουν να μας πει ο ρουνικός σταυρός που θα κάνουμε. Πληροφορίες, συμβουλές, είναι συμβουλευτικό. Πάμε. Το πρώτο που βγαίνει είναι το παρελθόν. Κάτι ολοκληρώθηκε. Κάτι ολοκληρώθηκε, είναι ο τροχός της τύχης. Ο τροχός της τύχης σημαίνει ολοκλήρωση πράγματων, θετική ολοκλήρωση. Έχετε ξεπληρώσει κάτι, κάτι ξεπληρώσατε. Κάτι ολοκληρώθηκε και το ξεπληρώσατε. Αυτό είναι καλό. Είναι μια καλή πράξη, κάτι πιο βοηθήσατε έναν άνθρωπο, κάτι βοηθήσατε ένα γεγονός, μια κατάσταση, κάτι ολοκληρώνεται εδώ πάντως. Αυτό είναι θετικό. Ή μπορεί να τύχει μέσα στην περίοδο του Απριλίου να πρέπει να το ξεπληρώσετε, δείτε το εσείς, μια καλή πράξη που λέει ο λόγος να το κάνετε. Λοιπόν, τυχόν προβλήματα. Η μεγάλη αίρεια. Προσοχή σε γυναίκες οι οποίες το παίζουν. Λοιπόν, εδώ είναι δύο ειδών. Είναι γυναίκες οι οποίες το παίζουν ότι έχουν μία πνευματικότητα και ξέρουν και είναι για το καλό σας, στην ουσία όμως σας συμβουλεύουν λάθος, και το άλλο είναι απλά γυναίκες οι οποίες σας κουτσομπολεύουν εναντίον σας. Κουτσομπολιό είναι εδώ, έτσι. Κουτσομπολιό, φήμες και δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, το προσέχετε αυτό διότι είναι το εμπόδιό σας. Έχει βγει σε κατάσταση εμποδίου αυτή. Προσέχετε λοιπόν το θηλυκό στοιχείο της γυναίκας στο κοντινό σας περιβάλλον. Και το άλλο είναι οι γυναίκες οι οποίες μπορεί να λένε: α, ξέρω να λέω χαρτιά, ξέρω να λέω εκείνο, ξέρω να λέω τ' άλλο. Και στο τέλος στην ουσία δεν σας δώσουν καλή συμβουλή, σας δίνουν πολύ κακή συμβουλή. Εσείς θα το δείτε. Λοιπόν, το τρίτο είναι τύχη. Ποια είναι η τύχη, η άμεση τύχη η οποία έρχεται. Λοιπόν, εάν προσέξετε και ξεπεράσετε αυτό το εμπόδιο, τότε έχετε ευλογία. Αυτός είναι ένας άγγελος λοιπόν, ή ο Ραφαήλ, ή ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ή Ραφαήλ. Ο οποίος μάλλον είναι εκεί για προστασία, σημαίνει προστασία και τύχη. Φαίνεται ότι ξεγλιστράτε, κάτι γίνεται εδώ. Εδώ είναι καρμικό, εδώ έχει βγει μεγάλη αίρεια, εδώ έχει βγει εγκράτεια, κάτι γίνεται εδώ πέρα αρκετό. Με κάτι έχετε ασχοληθεί, κάτι έχετε γίνει, έχετε ζητήσει συμβουλή, θέλετε να μάθετε κάτι, πάτε να κάνετε κανένα ξόρκι περίεργο, τίποτα μαγικά περίεργα, προσέξτε το. Εγώ απλά αυτό λέω, εσείς ό,τι θέλετε κάνετε, εννοείται. Απλά προσέξτε το λιγάκι εδώ. Και επίσης, αν δεν είναι αυτό, προσέχετε γυναίκες του κοντινού περιβάλλοντος, προσέξτε τες. Λένε λόγια πίσω από την πλάτη σας και λένε και ψέματα, διαδίδουν ψέματα. Αν καταλάβετε τι συμβαίνει, τότε έχετε ευλογία και προχωράτε. Λοιπόν, για να δούμε. Το επόμενο. Το επόμενο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα και είναι ιεραστές. Πολύ όμορφη κάρτα, σημαίνει φιλία, φίλη, αγάπη. Μπορεί να είναι και εγκομενικό να το πω έτσι, μπορεί να είναι και μια γνωριμία, μπορεί να είναι και μια επανασύνδεση ίσως, μπορεί να είναι ένα ζευγάρι το οποίο επαναπροσδιορίζεται, τα ξαναβρίσκει, κάπου τα βρίσκει. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα και πράγματα. Δείτε το γιατί είναι ανοιχτό. Αυτό είναι καλό λοιπόν για εσάς σαν συμβουλή, για εσάς στο ζόρι της Παρθένου. Είναι μια πολύ περίοδος καλή σαν κατάσταση ώστε να δείτε τι έχει γίνει και τι έχει συμβεί. Αυτό είναι καλό. Είναι πολύ καλό. Και το τελευταίο το οποίο θα δούμε είναι το αποτέλεσμα αλλά και το μάθημα, το οποίο είναι η κρίση. Η τελική κρίση. Λοιπόν, εντάξει. Η τελική κρίση σημαίνει παίρνουμε μια απόφαση. Εδώ σημαίνει πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Εδώ σημαίνει πρέπει να ξεκαθαρίσω τα πράγματα μέσα στον Απρίλιο, να πάρω αποφάσεις για τη ζωή μου. Είπαμε, είναι συμβουλευτικό. Αυτό που σας λένε λοιπόν εδώ πέρα είναι πάρε μια απόφαση. Ξεκαθάρισε τα πράγματα, ξεκαθάρισε το τοπίο, δες ποιος είναι μαζί σου, ποιος είναι εναντίον σου, ποιος σε θέλει, ποιος δεν σε θέλει και πάρε κάποιες αποφάσεις και ξεκαθάρισε το. Ήρθε η στιγμή. Δηλαδή, ένας κακός ή μια κακή φίλη η οποία δεν σας βοηθάει και σας δίνει και κακές συμβουλές, θέλετε να έχετε στη ζωή σας, μπορείτε να απομακρύνετε. Λέω τώρα ένα πράγμα, έτσι ένα παράδειγμα. Λοιπόν, και ένα σύμβολο για εσάς, το οποίο βγαίνει αυτή τη στιγμή, είναι το Μπερκάνα. Είναι πολύ καλό σύμβολο, να το. Αριθμός 16, το Μπερκάνα έτσι λέγεται, είναι ανάπτυξη και αναγέννηση. Λέει εδώ, εξέλιξη γενικότερα, ανάπτυξη σε πολλά θέματα, πρωτοπορία, άνθηση και καρποφορία. Αυτό μπορεί να είναι σε πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι σε πνευματικό επίπεδο, μπορεί να είναι σε εκπαίδευση, μπορεί να είναι σε μαθήματα, μπορεί να είναι σε σχέσεις, μπορεί να είναι σε επάγγελμα, μπορεί να είναι σε πολλά. Οπότε το βλέπετε εσείς, αλλά είναι ωραίες αυτές οι δονήσεις. Προσέξτε λίγο τις κακοτοπιές οι οποίες κάποιοι άνθρωποι σας βάζουν, έτσι. Αυτό.
Ωραία λοιπόν. Να προχωρήσουμε. Να τα μαζέψω. Λοιπόν, ας κάνουμε λίγο και το, εδώ και το πολύ ωραίο πανάκι της αστρολογίας, το οποίο έχουμε, να, έχουμε λίγο να είναι τσαλακωμένο τόσο πολύ, και πάμε στο επόμενο ζώδιο, το οποίο είναι ζυγός. Ζυγός, και να δούμε για το ζώδιο του ζυγού ποια είναι η κάρτα η οποία από τις αριθμολογικές, η οποία μαθαίνει, είναι ο αριθμός 19. Εντάξει. Καρμικός αριθμός, μαθήματα ζωής. Είναι αυτό που καταλήγει, λέει, σε ένα. Εντάξει, και η δόνηση αυτού του αριθμού είναι συνδεμένη, εντάξει, και ένα καρμικό χρέος σημαίνει εδώ πέρα, το οποίο πρέπει να δώσετε προσοχή, όχι σε εγωκεντρισμούς και εκπλήρωση των δικών σας επιθυμιών μέσα από εγωισμό. Δηλαδή, να κάνετε αυτό που θέλετε να πετύχετε μέσα από εγωισμό. Εντάξει, αυτό θέλει προσοχή, είναι ο αριθμός 1, οπότε ξεκινάμε με αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Για να δω. Το επόμενο, αυτό που, συγγνώμη, το πρώτο που θα κάνουμε σαν ρήξιμο αυτή τη στιγμή για το ζώδιο του ζυγού είναι που σας βγαίνει στο παρελθόν μία μητέρα. Εδώ όντως μπορεί να είναι πραγματικά μία μητέρα, μπορεί να είναι μία γυναίκα η οποία σας έχει επηρεάσει, σας έχει δώσει συμβουλές, ένα παρελθόν εδώ, δηλαδή κάτι έχει πει, έχει πει ενώ δηλαδή θετικά, εντάξει, μπορεί και αρνητικά. Μπορεί να έχετε τσακωθεί, μπορεί να σας έχει δώσει καλές συμβουλές. Πάντως, αφορά ένα πρόσωπο το οποίο είπε κάτι, αλλά αρχίζει τώρα και κάνει στην άκρη. Δηλαδή, το είπε, αλλά κάνει στην άκρη, είτε θετικό είτε αρνητικό. Αν δεν είναι αυτό, τότε σημαίνει ότι μπορεί να είναι κάποια πράγματα από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή σας και θέλανε να σας συμβουλέψουν για να σας πούνε μέσα από τη διαίσθησή τους αυτό το οποίο πιστεύουν. Τώρα, εσείς πώς το θεωρείτε, το θεωρείτε καλό, το θεωρείτε κακό? Πάντως, έχουμε ένα στήριγμα εδώ. Εγώ αυτό νιώθω, υπάρχει ένα στήριγμα εδώ. Η δεύτερη κάρτα είναι τυχόν προβλήματα και εμπόδια τα οποία βγαίνει για ένας πατέρας. Λοιπόν, οικογενειακά θέματα βγαίνει εδώ. Οικογενειακά προβλήματα, συγκρούσεις, κληρονομικά θέματα, οικογενειακά θέματα. Δυσκολίες, αντιθέσεις, όλα είναι στο παιχνίδι. Πάντως εδώ δείχνει εδώ σε κατανοώ, αλλά εδώ δεν σε κατανοώ και τόσο πολύ. Είναι εμπόδιο, είναι μια αρσενική ή εν πάση περιπτώσει μια αρσενική ενέργεια, ένα αρσενικό πρότυπο, ένα αρσενικό στοιχείο το οποίο είναι λίγο κόντρα σε εσάς. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε εδώ. Ποια είναι η τύχη μας? Καλά, η τύχη μας είναι ο τροχός της τύχης. 10, είναι και αυτό 10, είναι καρμικός αριθμός, σημαίνει καρμική ολοκλήρωση. Κάτι θετικό είναι, λοιπόν, μέσα στον Απρίλιο, εφόσον αντιληφθείτε κάποια πράγματα με τα οικογενειακά σας, με εσάς, μπορεί να είναι η οικογένειά σας, μπορεί να είναι οι γονείς σας, μπορεί να είναι κάποιες άλλες κατάστασεις, μπορεί να είναι και ένας προϊστάμενος εδώ, έτσι. Λοιπόν, εάν καταλάβετε τι συμβαίνει και κλείσετε θετικά το κάρμα, τις πράξεις σας δηλαδή, τις προσέξετε και είναι θετικές, τότε θα δικαιωθείτε. Και θα αλλάξει ο τροχός που λένε εδώ, προς το μέρος σας. Όταν λέμε θα δικαιωθείτε, έχουμε μαθεί οι περισσότεροι άνθρωποι να λέμε σαν δικαίωση, α, ξέρω εγώ, να κερδίσω πολλά λεφτά. Όχι. Δεν είναι μόνο το οικονομικό χρήμα. Η τύχη εκφράζεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Εσείς συντονίζεστε και είναι πολύ θετικό αυτό. Για δείτε εδώ, είναι πολύ θετικό αυτό. Συντονίζεστε με κάτι καλό. Λοιπόν, στο επόμενο είναι το αποτέλεσμα. Α, το αποτέλεσμα είναι ο κόσμος. Ναι, θα δικαιωθείτε. Θα δικαιωθείτε εφόσον πάρετε τα μαθήματά σας, αυτά είναι τα 4 μαθήματα, έτσι. Οι 4 γωνίες είναι τα 4 μαθήματα. Μάθημα νόησης, μάθημα ύλης, μάθημα ενεργειακό, μάθημα είναι και το 32, δεν είναι τυχαίοι οι αριθμοί που υπάρχουν εδώ πέρα, μάθημα δηλαδή συναισθηματικό. Όλα αυτά έχουν να κάνουν ότι αν πάρετε τα μαθήματά σας, εάν πράξετε σωστά, τότε θα δικαιωθείτε και το κάρμα γυρνάει πολύ θετικό. Ωραία. Και το επόμενο είναι, λοιπόν, αποτέλεσμα και μάθημα το οποίο συνδυάζεται και εδώ, το οποίο είναι η εγκράτεια. Η εγκράτεια έρχεται να συνδέσει και να συνδέσει ψυχές, να συνδέσει τα ασύνδετα και να πιστέψετε στο θαύμα και στην ελπίδα. Σας λέει λοιπόν το αποτέλεσμα, μπορεί να είναι πραγματικά θαυματουργό μέσα στον Απρίλιο,
σε όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει, που περιμένεις, είπαμε, και είναι και ολοκλήρωσης εδώ πέρα, έτσι, είναι καρμικά, είναι όλο καρμικό για εσάς, λοιπόν. Αλλά όμως, αν προσέξεις, εάν δεις τις ενέργειες που υπάρχουν, αν ακολουθήσεις τη θετική ενέργεια, τότε θα δικαιωθείς. Θα πάρεις τα μαθήματά σου, θα δικαιωθείς, θα προχωρήσεις. Αυτό είναι το συμβουλευτικό το οποίο δίνει, έτσι, ο Ρουνικός Σταυρός για εσάς. Αυτό λέει. Έχεις δυνατότητα κλείσιμο καρμικών χρεών, προχωράς, δύναμη, προστασία, πίστεψε στο θαύμα. Και, για να δούμε, και μία από τις ρουνικές, ωραία, βγαίνει ένα ωραίο λοιπόν. Λοιπόν, είναι το Πέρθ, είναι το μυστήριο, έτσι λέγεται Πέρθ, το μυστικό, είναι η μύηση, είναι ένα ιερατικό σύμβολο, πολύ ιερατικό, θεόπνευστο, και μιλάνε για εσωτερικές μετατροπές, ας πούμε, του χαρακτήρα και απελευθέρωση. Οι ψυχικές δυνάμεις, λοιπόν, εδώ όντως συνδέεται με τις ψυχικές δυνάμεις, διότι για να αλλάξει το κάρμα, για να αλλάξετε εσείς κάποια πράγματα, χρειάζεται και ψυχική δύναμη για να αλλάξει αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πολύ δυνατό. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία μηνύματα, λοιπόν. Οκ, λοιπόν, να τα μαζέψουμε. Για να προχωρήσουμε, λοιπόν, στο επόμενο. Ωραία. Και για να έχω άνεση, θα μου επιτρέψετε να τα μαζέψω από εδώ για να κάνω καλύτερη την διαχείρισή μου. Ωραία, ένα λεπτάκι. Να τα βάλω εγώ σε μια σειρά και θα πάμε τώρα στο επόμενο ζώο. Εντάξει, το βλέπετε αυτό. Ωραία, για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να φτιάξουμε λίγο και εδώ έτσι το ντεκόρ εδώ πέρα και κάποια πράγματα που να οργανωθούν καλύτερα. Λοιπόν, να βάλω εδώ πέρα τις υπόλοιπες κάρτες, οι οποίες απομένουν. Θα πάμε στο ζώδιο του Σκορπιού. Άρα να βάλω εδώ πέρα τις καρτούλες μου για να μπορέσουμε να επιλέξουμε με τι τελικά θα πορευτούμε. Να τη βάλω εδώ. Ωραία. Εδώ είναι λοιπόν οι αριθμολογικές κάρτες. Να ξεκινήσουμε, λέμε ζώδιο Σκορπιός. Για να επιλέξω μια αριθμολογική κάρτα, για να δούμε, ας επιλέξω εδώ, ωραία, και μας βγαίνει το 66 μάλιστα, ένας ιδιαίτερος κυρίαρχος αριθμός. Λοιπόν, κυρίαρχος αριθμός 66, δηλαδή τα 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 είναι κυρίαρχοι αριθμοί, χρειάζεται να κατακτηθούν. Όμως, εδώ τι σημαίνει? Υπευθυνότητα, το φέρω και κοντά, κοινωνικότητα, έμπνευση, λύσεις σε διάφορα προβλήματα, πρακτική πλευρά γενικότερα του χαρακτήρα, χρησιμοποιήσεις τα ταλέντα σου. Μπορείς να φέρεις μάλλον εκείνο το οποίο αυτός ο αριθμός λέει, είναι πολύ οικογενειακός. Είναι πολύ ιδιαίτερος αριθμός, οικογενειακός, συντροφικός, δίνει αγάπη όσον αφορά γενικότερα και στην κοινωνία, αλλά και σε μικρές ομάδες μέσα. Αυτό τώρα θα μου πείτε, πού μπορεί εμένα να με απασχολεί αυτό εδώ πέρα? Είναι να δώσεις προτεραιότητα σε οικογενειακά θέματα. Εντάξει, να δώσεις μια προτεραιότητα σε αυτά τα θέματα τα οποία εσύ θέλεις να δεις, σε ενδιαφέρουν, σε απασχολούν ή επίσης από το περιβάλλον το κοντινό κτλ. Για σένα λοιπόν, Σκορπιέ, είναι ένας ιδιαίτερος αριθμός. Βγαίνει όμως 66, μας κάνει 12, μας κάνει 3, άρα έχω λοιπόν 1, 2, 3. Με αυτές λοιπόν τις κάρτες θα κάνουμε. Λοιπόν, κάνουμε ρουνικό σταυρό. Εντάξει, ρουνικό σταυρό, μόνο μεγάλες αρκάνες, είναι συμβουλευτικό κυρίως, για να δούμε κάποια πράγματα. Δεν είναι ακριβώς πρόβλεψη, είναι συμβουλευτικό, είναι δηλαδή τα ταρό τι έχουν να δώσουν σαν συμβουλή, σαν ενέργειες που πιάνουν για το κάθε ζώδιο και τον οροσκόπο. Πρώτη κάρτα λοιπόν είναι το παρελθόν για εσάς τους Σκορπιούς και έχει βγει ο Ιεροφάντης. Εδώ τώρα, βέβαια, παρελθόν το οποίο σας επηρεάζει ακόμα, έχει να κάνει με όλα εκείνα τα μυστήρια εσείς που ψάχνετε να βρείτε, να καταλάβετε τι πραγματικά συμβαίνει στη ζωή σας αλλά και στον κόσμο, κυρίως στη ζωή σας. Εδώ μπορεί να έχετε πρόσφατα μία συνάντηση με κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν καταλύτης για εσάς, όσον αφορά σε κάποια κομμάτια, να σας έδωσε κάποιες λύσεις, να σας είπε κάποιες αλήθειες, να σας έδωσε κάποια πράγματα, κάποια ανοίγματα, ήταν μέσα από την καρδιά, μπορεί να είναι λίγο σκληρός βέβαια,
σε αυτά που σας είπε, αλλά ήταν όμως αληθινός. Και σας έδωσε, κατά κάποιο τρόπο, τη δική του την άποψη στο τι είναι καλύτερο να κάνετε τώρα. Επειδή είναι παρελθόν, δεν σημαίνει ότι δεν μας επηρεάζει. Οι πράξεις του παρελθόντος, οι απόψεις του παρελθόντος μας ακολουθούν. Για σένα λοιπόν, Σκορπιέ, υπήρξε ένα άτομο καταλήτης, το οποίο σε επηρέασε με κάποια πράγματα και σε επηρεάζει ακόμα πολύ όσον αφορά για τον Απρίλιο. Κάτι σου έδωσε σαν συμβουλές, κάποιες αλήθειες είπε. Δέστες, είναι σημαντικές. Δεν είναι κουραφέξαλα, να το πούμε έτσι. Η δεύτερη κάρτα είναι τυχόν προβλήματα τα οποία μπορείς να αντιμετωπίσεις και έχει βγει μια αυτοκράτηρα. Λοιπόν, εδώ έχει βγει μια γυναίκα. Επειδή έχει βγει στη θέση του προβλήματος ή των εμποδίων γενικότερα στη διαδρομή σου μέσα στον Απρίλιο, είναι μια γυναίκα. Είναι μια πολύ ισχυρή γυναίκα, μια πολύ δυνατή γυναίκα. Μπορεί να είναι και έχει και θέση εξουσίας, ίσως. Τώρα, όταν εννοώ θέση εξουσίας, ναι, είναι το κυριολεκτικό, δηλαδή μπορεί να είναι μια προϊσταμένη, να έχει ένα ρόλο αναβαθμισμένο. Ή, προσέξτε πώς θα το πω, μπορεί να είναι μια γυναίκα μέσα στην οικογένεια, η οποία όμως έχει τον κεντρικό ρόλο. Μέσα σε μια οικογένεια, ναι, οκ, μπορεί να είναι ο άντρας, η γυναίκα, τα παιδιά κτλ., ο γονείς, δεν ξέρω τι άλλο. Παρόλα αυτά όμως, κάποιοι άνθρωποι έχουν έναν πολύ δυναμικό ρόλο. Αυτή η γυναίκα λοιπόν είναι εμπόδιό σου για κάποιο λόγο. Έρχεται σε αντίθεση, γι' αυτό αυτός φανερώνει αλήθειες. Έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδιά σου, έρχεται σε αντίθεση με τις απόψεις σου, έρχεται σε αντίθεση γενικότερα στη διαδρομή σου και σε αυτά τα οποία θέλεις να κάνεις. Μπορεί να είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ είναι μια γυναίκα πολύ πολύ ισχυρή. Αυτό πρέπει να το δει ο καθένας. Τώρα, εάν κάποιος μου πει, μα δεν έχω καμία, δεν μου πάει το μυαλό, αυτό που μπορώ να σας πω τότε δεν είναι η κατάσταση, είναι το γεγονός. Μία κατάσταση η οποία έχει γεννηθεί, έχει δημιουργηθεί, παρόλα αυτά όμως μπορεί να υπάρχει και η εμπλοκή μέσα μιας γυναίκας. Λοιπόν, στο 3. Τι είναι η τύχη η οποία έρχεται σε εσένα και σε βοηθάει, η ξαφνική τύχη, η οποία όμως είναι ευνοϊκή για σένα και είναι η εγκράτεια. Είναι ο φύλακας άγγελος εδώ. Είναι από τις πολύ θετικές κάρτες. Αυτό το οποίο σου λέει όμως είναι ότι γενικά σε αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζεις χρειάζεται υπομονή. Εγκράτεια, υπομονή και να πιστέψεις ότι τελικά έχεις προστασία, έχεις ευλογία. Είσαι ένας άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, όπου έχεις όλα τα θετικά εκείνα χαρακτηριστικά και στα οποία θα σε βοηθήσουν. Στη διαδρομή σου λοιπόν μέσα στον Απρίλιο σε βοηθάει η υπομονή. Και επίσης εδώ σημαίνει και διέστηση, εδώ σημαίνει εμπιστεύομαι διέστηση. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο κάρτες, αυτή και αυτή, οι οποίες είναι υψηλού πνευματικού επίπεδου. Όταν εννοούμε υψηλού πνευματικού επίπεδου, εννοούμε ότι είναι εκεί για σένα να καταλάβεις ότι στη ζωή υπάρχει πίστη, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει πιστεύω στο Θεό, υπάρχει πιστεύω στο Χριστό, υπάρχει πιστεύω στο θετικό, όπως θέλει ο καθένας, σας το πει, για να το αφήσω λίγο έτσι ανοιχτό, αλλά σημασία έχει ότι υπάρχει κάτι εκεί για σένα θετικό, το οποίο έρχεται και σε συνδυασμό και με από πάνω δυνάμεις. Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, τέταρτο. Η τέταρτη επιλογή είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα, γενικότερα το αποτέλεσμα, και είναι ο ήλιος, μια φανταστική κάρτα, είναι πολύ αισιόδοξη, πολύ δυνατή, σημαίνει τύχη. Σημαίνει τύχη και φυσικά επίσης σημαίνει και άνοιγμα στα μυστικά τα οποία εσύ ήθελες να μάθεις. Εδώ λοιπόν, επειδή έχουμε και το 66, μπορεί να κάνει κυρίως με οικογενειακά θέματα. Δώσε μια ιδιαίτερη προσοχή, Σκορπιέ, Σκορπίνα. Δες τι είναι αυτό. Δες ποια προβλήματα. Θα μου πει τώρα κάποιος, μα υπάρχουν παντού οικογενειακά προβλήματα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εντάξει, εδώ είναι κάποια μηνύματα τώρα. Τα οποία θα έρθουν στο φως, πρέπει να έρθουν στο φως, να επιληθούν. Κάποια θέματα πρέπει να έρθουν λίγο στο φως. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και πολύ θετικό. Η πέμπτη κάρτα λοιπόν, αυτό το οποίο αντιπροσωπεύει, είναι το αποτέλεσμα αλλά και τα μαθήματα. Και φυσικά και τι εμπειρίες μπορεί να χρειαστεί να περάσεις. Και έχουμε μια μεγάλη αίρεια. Εδώ τώρα έχουμε μία σειρά, μία, δύο, τρεις λοιπόν σειρές, τρεις κάρτες, οι οποίες είναι υψηλού θρησκευτικού πνευματικού επίπεδου. Αυτοί οι δύο, και αυτή μιλάει για αλήθειες και αυτός μιλάει για αλήθειες. Και έχουμε και έναν ήλιο που μιλάει για αλήθειες. Άρα το κεντρικό θέμα για σένα, Σκορπιέ, μέσα στον Απρίλιο είναι η αποκάλυψη της αλήθειας σε ό,τι απασχολεί τον καθένα, την κάθε μία από εσάς σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το σημαντικό. Να έρθουν στο φως οι αλήθειες και να το επιτρέψετε και εσείς να το πυροδοτήσετε, να το βάλετε σαν στόχο, ας το πούμε. Η μία κάρτα από τα σύμβολα, μία ρουνική, είναι η δύναμη, είναι το ανσούζ, που σημαίνει μήνυμα,
θέματα υγεία, ή για θέματα υγεία, ενώ δηλαδή καλή υγεία, αγγελιαφόρο, είσαι σε ένα κύκλο πολλών αλλαγών, Σκορπιέ, και εσύ δέχεσαι όμω δώρα και μηνύματα και προειδοποίησει και φυσικά μαντικέ δυνάμει. Άκου, δε το δω, λέει γράφει για μαντικέ δυνάμει και τηλεπάθεια ανωτέρα δύναμη. Έλα εδώ το. Και φυσικά ο μεγάλο θεριστή έχει βγει το ζώδιο σου. Λοιπόν, έλα εδώ τώρα να δει κάτι. Εδώ έχουμε, σου μιλάει εδώ πέρα για τηλεπάθεια, σου μιλάει για μαντεία, σου μιλάει για ανώτερες δυνάμεις και αυτοί εδώ πέρα οι τρεις σου μιλάνε για ανώτερες δυνάμεις. Μήπως ήρθε η στιγμή. Α, και επίσης έχουμε το 3 και εδώ έχουμε και το 3. Ένας ωραίος συντονισμός. Μήπως ήρθε η στιγμή αυτή την περίοδο να εμπιστευτείς το αίσθηκτό σου, τη διαίσθησή σου, αυτά τα οποία βλέπεις, αισθάνεσαι, λίγο λέγεται στα αγγλικά extra sensory perception, δηλαδή σημαίνει η εξωαισθητηριακή σου αντίληψη. Μήπως αυτό το μήνα είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά είναι για κάποιο λόγο. Ίσως για να σε προειδοποιήσει, για να σε σώσει, για να σου δώσει μηνύματα. Γενικά είναι πολύ καλό. Ωραία λοιπόν, αυτό ήταν το και για το ζώδιο του Σκορπιού λοιπόν. Να μαζέψω τις κάρτες μας σιγά σιγά. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο ζώδιο, που είναι ο τοξότης. Όμως, μαζεύω αυτές τις κάρτες, να τις βάλω στην αρχή. Να δούμε λοιπόν αριθμολογικά ποια κάρτα πέφτει, για να διαλέξουμε και deck μετά. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία κάρτα αριθμός 4 λοιπόν. Είναι η πρακτικότητα. Τοξότη. Για σένα λοιπόν, αυτός ο μήνας, ο Απρίλιος, σου μιλάει για οργάνωση, δες το φέρω κοντά, πρακτικότητα, χέρια που χτίζουν, ρεαλιστής, δουλειά, φτιάχνει την τύχη του και προσγειωμένος. Τι σημαίνει τώρα αυτό, απάνω σε άλλη, χτίζουν. Το χτίζω σημαίνει το δημιουργώ. Εντάξει. Φτιάχνω κάτι, δημιουργώ, ξέρω εγώ, στην εργασία μου, ένα project, κάτι, ό,τι και να είναι. Ή αν είμαι σε αναστολή, με κάτι ασχολούμαι, πάση περιπτώσει. Και φυσικά εννοείται χρειάζεται προσοχή εδώ, να μην είσαι ξερόλας και άκαμπτος και να μην χάσεις ευκαιρίες λόγω χαρακτήρα. Δηλαδή το 4, γιατί εδώ το 4 μπορεί να γίνει πολύ σκληρό. Μπορεί επίσης να γίνει και πολύ άτεγκτο, αμήλικτο και να επιμένει στην άποψή του. Και να είναι πολύ της λεπτομέρειας. Με αποτέλεσμα να κουράζει αυτό. Δέστοση. Λοιπόν, με ποιο deck πηγαίνουμε. 1, 2, 3, 4. Με αυτό το deck. Ωραία. Ωραίο deck λοιπόν, και να δούμε ποιο είναι πρώτα απ' όλα το παρελθόν, το οποίο έρχεται και σε επηρεάζει. Έχει ολοκληρωθεί, αλλά σε επηρεάζει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι βγαίνει. Εδώ είναι μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα. Αυτές οι κάρτες έχουν παραπάνω, αυτό το deck, συγγνώμη, έχει παραπάνω κάρτες και αυτή είναι ο αριθμός 23. Στα ταρό 23 νούμερο δεν υπάρχει στη μεγάλη αρκάνα. Εντάξει, υπάρχει, αλλά στη μικρή αρκάνα μετά. Εδώ έχει βγει ο καλλιτέχνης. Για σένα λοιπόν, κάτι τοξότη, φαίνεται ότι τοξότη ή τοξότρια σχετίζεται με τη δημιουργικότητά σου. Η δημιουργικότητα, το καλλιτεχνικό ταλέντο, η καλλιτεχνική ικανότητα δεν έχει να κάνει μόνο με το τραγούδι, με το γράψιμο, με τη ζωγραφική. Έχει να κάνει και με την αντίληψη, έχει να κάνει με τη σκέψη, έχει να κάνει με το βρίσκω δημιουργικούς τρόπους στα θέματα μου ή στα προβλήματά μου για να προχωρήσω. Αυτό είναι κάτι, επειδή είναι στο παρελθόν, φαίνεται ότι σε επηρέασε με κάποιο τρόπο. Τέχνη είναι και ο διαλογισμός. Τέχνη είναι και η προσευχή. Τέχνη είναι η αυτογνωσία. Τέχνη είναι γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου. Δηλαδή η τέχνη δεν είναι μόνο κόμματο σε ένα πράγμα. Τέχνη είναι να κάτσεις να γράψεις, ξέρω εγώ, αυτά τα οποία σε κουράζουν ή αυτά τα οποία σε έχουν στεναχωρήσει αυτό το διάστημα. Ωραία λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε τυχόν προβλήματα και εμπόδια τα οποία έρχονται. Λοιπόν, και είναι ο Ιεροφάντης. Εδώ είναι πρόβλημα. Βγαίνει σαν πρόβλημα, σαν εμπόδιο. Ο Ιεροφάντης σημαίνει φέρνω στο φως την αλήθεια την πραγματική, τους κανόνες και τις αρχές που ισχύουν και φαίνεται ότι εσύ τις αμφισβητείς. Με κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο, έρχεται αυτό το κομμάτι το οποίο εσύ τον μπλοκάρεις. Είναι ένας άνθρωπος, είναι μια γνωριμία, είναι ένας πατέρας, είναι κάποιος ο οποίος είναι στο δρόμο σου και σε μπλοκάρει, μπλοκάρει τη διαδρομή σου, μπλοκάρει την εξέλιξή σου. Δεν είναι κακό αυτό με την έννοια, είναι κακό προς το, αλλά υπάρχει ένα μπλοκάρισμα στο δρόμο σου. Ο Ιεροφάντης, αντί λοιπόν να φανερώσει εδώ αλήθειες, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, και να πει την αλήθεια,
Ο Ιωρφάντης, να σας το πω έτσι, πολύ απλά, είναι ένα θρησκευτικό πρόσωπο, ένας παπάς, δεν ξέρω τι δεσπότης, ο οποίος λέει την αλήθεια του Θεού. Εντάξει, εδώ όμως δεν υπάρχει αλήθεια. Κρύβεται η αλήθεια, είναι εμπόδιο. Δείτε το εσείς περισσότερο πώς αυτό σας εμπνέει και σας δίνει κάποια έμπνευση πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάντως αυτό είναι το εμπόδιο. Λοιπόν, στο επόμενο κομμάτι είναι... Ποια είναι εκείνη η τύχη η οποία έρχεται ξαφνικά και σας βοηθάει να προχωρήσετε και πώς αυτό επηρεάζει όλη σας τη διαδρομή μέσα στον Απρίλιο. Λοιπόν, είναι οι ιεραστές. Αυτό είναι μια πολύ καλή κάρτα. Οι ιεραστές όντως μπορεί να σημαίνει επανασύνδεση, μπορεί να σημαίνει αγάπη, μπορεί να σημαίνει νέα αγάπη, μπορεί να σημαίνει και επιλέγω, αποφασίζω με ποια θα είμαι, τι θα κάνω, πώς θα πορευτώ ή ακόμα και αποφάσεις τις οποίες αγαπώ. Δηλαδή, μπορεί να είστε σε σχέση ή να μην έχετε καμία απολύτως γνωριμία. Δεν σημαίνει ότι μέσα στον Απρίλιο σώνει ντε και καλά αυτή η κάρτα, σημαίνει και νέα γνωριμία ερωτική, σημαίνει και αυτό κυρίως, αλλά μπορεί να σημαίνει επίσης και αποφασίζω, παίρνω αποφάσεις, παραδείγματος χάρη. Με καλούν από τη δουλειά. Μ' αρέσει να ξαναπάω. Λέω ένα παράδειγμα. Μ' αρέσει αυτό που κάνω. Οπότε έρχεστε σε μία κατάσταση ώστε να αποφασίσετε. Όμως είναι θετικό. Οι αποφάσεις που θα πάρετε δείχνουν μία σχετική εύνοια. Πάμε τώρα. Η τέταρτη κάρτα είναι το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα γενικότερα της κατάστασης και είναι... Λοιπόν, είναι η μεγάλη ιέρεια. Η μεγάλη αίρια τώρα, προσέξτε να δείτε τώρα πώς έρχονται τα πράγματα. Εδώ αυτός κρύβει την αλήθεια. Σε εσάς όμως η αλήθεια φανερώνεται. Μέσα από τις επιλογές σας. Μέσα από. Είναι αυτό που λένε ότι πολλές φορές σκεφτόμαστε έξω από το κουτί. Σκεφτόμαστε δημιουργικά, σκεφτόμαστε έξυπνα, σκεφτόμαστε δεν ξέρω τι. Για να καταφέρουμε να βρούμε μία λύση. Κάτι σας απασχολεί εσάς λοιπόν. Τη λύση όμως θα τη βρείτε πηγαίνοντας, εδώ η αλήθεια κρύβεται, κάνετε τις επιλογές, έχετε ευνοία, αλλά εδώ έλα μου ντε που βγαίνουν πάλι η αλήθεια γιατί είναι μεγάλη αίρια και είναι σε θετική δόνηση και σας τα φανερώνει όλα ή μία γυναίκα. Μπορεί κυριολεκτικά να είναι μία γυναίκα η οποία είναι θετική απέναντί σας, εδώ ένας άντρας αρνητικός, εδώ είναι μία θετική γυναίκα απέναντί σας θετική η οποία σας τα φανερώνει, η οποία έχει και πνευματική δύναμη και σας βοηθάει. Τώρα τι είναι αυτό? Εσείς γνωρίζετε καλύτερα. Πάντως να περιμένετε μία αποκάλυψη. Αυτό σας λέω εδώ. Μία αλήθεια που έρχεται στην επιφάνεια. Και η τελευταία κάρτα είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα, αλλά ποιο είναι το μάθημα και ποια είναι η εμπειρία. Εκείνο ο ερημίτης. Εδώ είναι το ψυχανεμίζομαι. Λοιπόν, τι σημαίνει εδώ. Εδώ σημαίνει αναλύω τα γεγονότα. Τα αναλύω. Ακούω την ψυχή μου, βλέπω τι συμβαίνει, βλέπω ποιες είναι οι δυνατότητές μου, ποιες εμπειρίες ήρθανε και γεμίζω σοφία ώστε να έχω αυτή την εμπειρία για να μπορέσω να προχωρήσω. Δηλαδή, μέσα στον Απρίλιο υπάρχουν πολύ σημαντικές εμπειρίες για εσάς. Υπάρχουν πολλά ανοίγματα. Υπάρχουν ανοίγματα, έτσι. Υπάρχουν αλήθειες που έρχονται στο φως, στην επιφάνεια. Και μπορεί αυτές οι αλήθειες που έρχονται στο φως, στην επιφάνεια να αφορά και την ερωτική σας ζωή. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Να επιλέξω μία κάρτα με από τα σύμβολα. Λοιπόν, λοιπόν είναι το AWAS. Είναι αυτό εδώ πέρα, σημαίνει άμυνα, προστατευτικές δυνάμεις, ζυγός στο ζώδιο. Κάποιος ζυγός μπορεί να σας επηρεάζει, να έχετε οροσκόπο ή κάποιος άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, Αφροδίτη στο ζυγό, είναι ο κρεμασμένος. Και είναι όντως υπάρχει ένα εμπόδιο, αυτό εδώ πέρα, ένα εμπόδιο φράγμα λέει εδώ. Το οποίο μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες, όμως η αναμονή λέει θα σας δικαιώσει. Προστασία, ευλογία, ναι, είναι μια περίοδος λίγο δοκιμασίας για εσάς. Προσοχή λοιπόν. Θα δείτε εσείς, θα τα ζυγίσετε, θα δείτε τι συμβαίνει, πώς έρχονται τα πράγματα και ανάλογα θα πράξετε. Παρ' όλα αυτά όμως έχετε προστασία. Ωραία λοιπόν. Για να το μαζέψουμε, για να προχωρήσουμε στο επόμενο ζώδιο, το οποίο είναι μετά τον τοξότη, είναι ο εγώκερος. Να το μαζέψω αυτές τις κάρτες. Εγώκερος λοιπόν, για να επιλέξουμε μια αριθμολογική κάρτα. Ω, μάλιστα, είναι το 28. Ωραία. Ένας αριθμός με πολλές δυνατότητες. Δείτε το 28-11. Τι γράφει εδώ? Φιλοδοξία, προόδος, προθυμία, να προπορευτείς, να αναλάβεις ευθύνες και θες να βελτιώσεις και τις υπάρχουσες συνθήκες. Χρειάζεται βέβαια και θετική αντιμετώπιση της ζωής και φυσικά δράση.
Με τόλμη και θάρρος. Εδώ λέει με τόλμη και θάρρος, δείτε το αυτό, με τόλμη και θάρρος και ζωτικότητα είσαι κύριος της μοίρας σου. Λοιπόν, άρα λοιπόν για το μήνα Απρίλιο χρειάζεται να κάνεις κάποια βήματα. Κάποια βήματα. Όταν λέμε κύριος της μοίρας εννοούμε αυτή είναι η μοίρα μας. Η ψυχή μας λοιπόν κάνει ένα κύκλο και περνάει από όλες, από, εδώ είναι ο ζωδιακός κύκλος και περνάει η ψυχή μας μέσα από όλες τις εμπειρίες. Εντάξει. Εντείνονται αυτές οι εμπειρίες, γίνονται έμφαση όταν φυσικά έχουμε και στον ανάλογο πλανήτη, μάλλον στον κάθε οίκο έχουμε και γέμισμα πλανήτη ή όχι. Τώρα εδώ εξαρτάται στο ανατομικό χάρτη του καθενός. Όμως είναι μια στιγμή δράσης για σας. Τι σημαίνει δράση, θα μου πείτε, μα είμαστε σε καραντίνα αυτό, κοιτάξτε να δείτε. Δράση σημαίνει κάνω πράγματα. Κάνω πράγματα για τον εαυτό μου, να ενισχύσω τον εαυτό μου σε πολλαπλά επίπεδα. Να μάθω, να καταλάβω, να εκπαιδευτώ, να δω, να πάρω πρωτοβουλίες, να γραφτώ ίσως σε κάποιο σεμινάριο δωρεάν, να δω κάποια πράγματα. Δηλαδή θέλει μια δραστηριότητα από εσάς. Γιατί είναι μια περίοδος η οποία μας περιορίζει πάρα πολύ, αλλά χρειάζεται παρόλα αυτά από εσάς μια δραστηριότητα. Και εδώ έχουμε τον αριθμό 1. Λοιπόν, μεγάλη αρκάνα, ζώδιο εγώ καιρός. Είναι το ρίξιμο λοιπόν του Ιωνικού Σταυρού, είναι γενικότερα, δεν είναι ακριβώς πρόβλεψη, όπως είπα, είναι συμβουλευτικό κυρίως. Πάμε. Θέση 1. Τι έχει να κάνει με το παρελθόν. Λοιπόν, έχετε νικήσει, υπάρχει μια νίκη για εσάς. Η νίκη είναι το άρμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι το άρμα, έτσι. Και γράμμα θήτα, αν κάτι σας κολλάει γενικότερα, σαν όνομα, σαν επώνυμο, σαν παρατσούκλι, είναι η νίκη. Εδώ τώρα, όπως βλέπετε, είναι το άρμα. Το άρμα πηγαίνει είτε από εδώ είτε από εδώ. Βέβαια έχει τον αριθμό 8, εντάξει, έχει μια μικρή παραλλαγή, δεν πειράζει. Είναι από τις είναι παλιές πυθαγόριες κάρτες αυτές, έχουν μια διαφορετική διατύπωση και αρρύθμιση. Εδώ όμως είναι οι επιλογές. Εδώ όμως σημαίνει και για σένα, εγώ και εγώ Κερίνα, ότι έχεις νικήσει. Παρόλο που μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχεις νικήσει ή νομίζεις ότι με τις αποφάσεις που πήρες έχασες. Όχι. Δεν υπάρχουν, αν το φιλοσοφήσουμε λίγο, δεν υπάρχει καλή-κακή απόφαση. Υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες μας οδηγούν κάπου. Ναι, μπορεί ο δρόμος να είναι πιο δύσκολος, ο δρόμος να είναι περίεργος, ο δρόμος να είναι ανηφορικός, αλλά υπάρχουν αποφάσεις όπου τελικά μας οδηγούν εκεί που τελικά έπρεπε να πάμε. Γι' αυτό θεωρείται νίκη. Γι' αυτό λέγεται και νίκη εδώ πέρα, κάρτα της νίκης. Εγώ και εγώ και ναι, θα μου πει κάποιος, μα εγώ έμεινα χωρίς δουλειά, μα εγώ χώρισα, μα έκανα. Οκ. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά πολλές φορές κάποια γεγονότα και δε σκληρά και ιδιαίτερα μας οδηγούν σε θετικές εξελίξεις, εφόσον βέβαια και εσείς το επιτρέψετε. Για να δούμε όμως. Ποια είναι τα προβλήματα και τα εμπόδια τα οποία έρχονται σαν εμπειρία και σαν μάθημα. Και είναι ο κόσμος όλος. Λοιπόν, εδώ έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με εσάς. Αλλά έχει να κάνει και με τα 4 μαθήματα. Ορίστε, αυτά είναι τα 4 μαθήματα. Είπαμε, 4 μαθήματα είναι εδώ. Είναι ο ένας κύκλος της ζωής. Εφόσον όμως περάσετε αυτά τα 4 μαθήματα με μεγάλη επιτυχία, τις επιλογές που κάνετε δηλαδή, τότε θα δικαιωθείτε. Υπάρχει μια δικαίωση εδώ. Αλλά αυτή η δικαίωση έρχεται, φαίνεται, μέσα από απροσδόκητους και ιδιαίτερους τρόπους. Τι εννοώ. Εννοώ επειδή έχει πέσει σε θέση εμποδίου, αυτή η νίκη δεν έρχεται εύκολα. Θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα. Γιατί εδώ ο κόσμος δεν έχει χρόνο. Ο κόσμος εδώ δεν έχει χρόνο, είναι κάρτα χωρίς χρόνο. Πράγμα που σημαίνει ότι για να δείτε τα αποτελέσματα αυτής της νίκης και αυτών των αποτελεσμάτων, μπορεί να χρειαστεί να περάσει αρκετό χρονικό διάστημα. Για πάμε όμως να δω. Στο 3. Στο 3 λοιπόν είναι η τύχη και θετικές ενέργειες οι οποίες έρχονται για να σας βοηθήσουν. Και τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε τον Άγγελο. Λοιπόν, έχει βγει η εγκράτεια, εδώ είναι αντίστοιχο ο Άγγελος, πάρα πολλές φορές σχεδόν σε όλα τα ζώδια. Γιατί θέλει να δείξει αυτή η συντονία. Δηλαδή, έχω χρησιμοποιήσει 12 διαφορετικά ντεξ. Βγαίνει λοιπόν η εγκράτεια και ο Άγγελος στα περισσότερα σχεδόν ζώδια από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο. Γίνεται, έρχεται σαν ελπίδα. Ο Άγγελος εδώ που είναι θετικός σημαίνει έχεις ευλογία, δεν είναι τυχαίο, εδώ έχουμε πάλι 11, 11, 11, κινητοποίησου λέει, πάρε δραστηριότητα, μπες μπροστά, βάλε όρια, κάνε ό,τι αυτό χρειάζεται εσύ να κάνεις για να μπορέσεις να διεκδικήσεις και να προχωρήσεις. Να πάρεις έμπνευση, να πάρεις ελπίδα, να καταλάβεις ότι έχεις προστασία, είναι θετικό αυτό, στον Απρίλιο φαίνεται μέσα. Μπορεί να υπάρχουν κάποια νέα
τα οποία θα σε χαροποιήσουν. Εγώ και εγώ και Ρίνα. Τον καθένα τώρα πώς θα το χαροποιήσει, το κάθε ενώ είναι ξεχωριστό. Σε κάποιους άλλους μπορεί να είναι, πέρασα ένα, ξέρω εγώ, πήρα ένα πτυχίο, ξέρω εγώ, κάτι, ένα certification, ένα δίπλωμα. Σε κάποιους άλλους μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια νέα γνωριμία. Σε κάποιους άλλους μπορεί να είναι, μπορεί να είναι τελικά μια θετική εξέλιξη πραγμάτων που είχες πολύ μεγάλη αγωνία. Για δείτε το αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Το επόμενο, το τέταρτο, είναι ποιο είναι η λύση και έχει βγει λοιπόν εδώ πέρα η σοφροσύνη. Λοιπόν, εδώ η σοφροσύνη έχει να κάνει γενικότερα... Α, μια μισό λεπτό. Λοιπόν, εδώ είναι το 15. Λοιπόν, ναι, έχω κάνει εγώ ένα λαθάκι, δεν πειράζει όμως, δεν αλλάζει και τόσο πολύ το νόημα, διότι εδώ έχουμε το 15, 6... Το 9 είναι, για να δω. Μισό λεπτό, θα σας το εξηγήσω αμέσως. Α, είναι το 19. Λοιπόν, το 19 είναι ο ήλιος. Εδώ είναι ο ήλιος και εδώ είναι η εγκράτεια, η σοφροσύνη. Sorry, μπερδεύτηκα. Με μπέρδεψε ο άγγελος που νόμιζε ότι ήταν η εγκράτεια. Αλλά εδώ είναι η εγκράτεια. Λοιπόν, δεν αλλάζει τόσο πολύ το νόημα. Το ίδιο παραμένει εδώ πέρα σχεδόν, που λέει ότι υπάρχει ευλογία, υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Εδώ τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι λοιπόν του αποτελέσματος, βγαίνει η σοφροσύνη, βγαίνει η εγκράτεια. Και εδώ σημαίνει ευλογία. Κοίταξε να δείτε. Έχει βγει ένας άγγελος εδώ, ένας άγγελος εδώ πέρα. Δύο άγγελοι στον δρόμο σας. Εδώ είναι η εγκράτεια, είναι ο Ραφαήλ Μιχαήλ αν θέλετε. Εδώ είναι ένας άγγελος, ο οποίος είναι ο φύλακας άγγελός σας. Είναι και η προστασία εδώ, δείτε το. Έχει και το σημάδι, το σύμβολο του Ασκληπιού. Είναι, θυμάμαι καλά, συγχωρέστε με, του Ασκληπιού, που είναι και η καλή υγεία και η δυνατή υγεία. Αυτό είναι πολύ καλό, πολύ θετικό. Το επόμενο, το πέμπτο χαρτί, είναι το αποτέλεσμα, το μάθημα και οι εμπειρίες που πρέπει να περάσεις και έχει βγει ο μάγος. Λοιπόν, είναι να μάθεις, ξεκάθαρο. Το μάθημά σου, γενικότερα, η εμπειρία είναι να σταθείς στα πόδια σου, να καταλάβεις ότι μπορείς να αλλάξεις το πεπρωμένο σου, να καταλάβεις σαν αυτό το μάγο ο οποίος κάνει τα μαγικά. Κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και αυτό εδώ πέρα που κάνει δεν είναι τυχαίο. Είναι μια, ας το πούμε, τελετουργική πράξη. Θετική, δεν είναι αρνητική ούτε μαύρη. Λοιπόν, και φυσικά, αν παρατηρήσετε, έχει εδώ πέρα και κάποια σύμβολα και επίσης έχει το α και το ω. Δηλαδή γνωρίζει, σημαίνει γνωρίζω, καταλαβαίνω, κατανοώ. Επικοινωνία. Εδώ σημαίνει επικοινωνία, αποτελεσματική επικοινωνία. Σημαίνει επίσης, γιατί είναι και ο Ερμής από εδώ πίσω, επικοινωνώ, επιχειρήσεις και δίνω έμφαση γενικά στο κομμάτι και τις εργασίες. Και ο μάγος σημαίνει και καινούργια πράγματα, ίσως και καινούργια ξεκινήματα. Για δείτε το εσείς. Καινούργια ξεκινήματα σε όλα τα επίπεδα. Διότι εδώ ο μάγος έχει και το πεντάκτηνο που είναι το χρήμα, έχει και το σπαθί που είναι η νόηση, η εκπαίδευση, έχει και το νερό, η κούπα που είναι το συστηματικό κομμάτι, έχει και το μπαστούνι που είναι η ενέργεια. Τι είναι για τον καθένα το καινούριο αυτό πράγμα που πρέπει εσείς να μάθετε, να εκπαιδευτείτε, να μάθετε και να δείτε τώρα. Έρχεται ένα πολύ καλό χαρτί, το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό το μάγο. Και είναι το Perth, έτσι λέγεται, είναι το μυστήριο, το μυστικό και η μύηση. Λοιπόν, είναι ένα ιερατικό σύμβολο, θεοπνευστό, εντάξει, εσωτερικές μετατροπές, χαρακτήρα, απελευθέρωση, διεργασίες, ωφέλη. Λοιπόν, αυτή περίοδος για τον Απρίλιο, η συμβουλή που δίνουν τα ταρό είναι ότι θα ωφεληθείτε εφόσον περάσετε μέσα από μια διαδικασία, ας το πούμε, εκπαίδευση, εσωτερική εκπαίδευση. Να μάθετε πράγματα, να ενισχύσετε τον εαυτό σας με όποιο τρόπο ο καθένας μπορεί και βρίσκει και νομίζει ότι είναι το σωστό. Έτσι. Ωραία λοιπόν. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό για εσάς τους εγώκερους, εγωκερίνες λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μαθαίνετε πράγματα, εκπαιδεύεστε, μαθαίνετε καινούργια, έχετε ευλογία, έχετε προστασία, έχετε εμπνεύσεις. Λοιπόν, για δείτε το εσείς καλύτερα. Ωραία λοιπόν. Πάμε ζώδιο υδροχόος τώρα και μία κάρτα αριθμολογική, είπαμε είναι γενικές, έτσι, δεν είναι πρόβλεψη ακριβώς, είναι συμβουλές. Και έχει βγει ο αριθμός 30, ιδιαίτερος αριθμός παιδιά. Είναι η τριαδικότητα, θα τα φέρω κοντά να τα διαβάσετε, είναι φιλοσοφικός, προφητικός, ικανότητας στο άτομο, γενικότερα στην ιατρική, στη δικαιοσύνη, στη θεραπεία, ακόμα και στις τέχνες, έτσι. Έχει τη δυνατότητα της υλικής αμοιβής, αλλά προσοχή, μην προδώσει την πνευματικότητά σου. Λοιπόν,
Ένας πολύ δυνατός αριθμός είναι ο αριθμός 30, μας κάνει το 3, 1, 2, 3. Με αυτά λοιπόν θα πάμε να αρχίσουμε να βλέπουμε για το ζώδιο του υδροχώου ποιες είναι αυτές οι επιρροές, τι συμβουλή μας δίνουν τα ταρό. Εντάξει, πάμε τώρα. Πρώτα απ' όλα πάμε να δούμε το παρελθόν. Ποιο είναι το παρελθόν το οποίο ολοκληρώνεται. Και ολοκληρώνεται κάτι εμπόδια. Ολοκληρώνεται. Υπήρχε ο διάβολος εδώ. Εμπόδια, δυσκολίες, τα επαγγελματικά, στις σχέσεις, στις φιλοδοξίες σας, αυτά που θέλετε να πετύχετε. Αυτό τελειώνει φαίνεται. Ολοκληρώνεται με κάποιο τρόπο για εσάς τους υδροχώους μέσα στον Απρίλιο. Για να δούμε όμως τις επιρροές, γιατί okay, τελειώνει, αλλά να δούμε και τις επιρροές, τι γίνεται. Είναι πολύ θετικό αυτό. Λοιπόν, οπότε να δούμε λοιπόν, να δούμε το δεύτερο που είναι προβλήματα. Α, μάλιστα, ναι. Δεν είχατε τη δύναμη. Αυτά τα εμπόδια, αυτές οι δυσκολίες, όπου και να τις αντιμετωπίσατε, επαγγελματικά, κατάσταση, συναισθηματικά, οικογενειακά, χάσατε δύναμη. Χάσατε τη δύναμή σας, νιώθατε αδύναμοι, αδύναμες να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε, να προχωρήσετε, να κάνετε, νιώθετε ένα ουφ ρε παιδί μου, τι γίνεται ας το πούμε. Τι γίνεται σε αυτή τη ζωή, τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο, τι τραβάω ας πούμε. Οπότε αυτό ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο για εσάς. Αλλά ναι, αυτό που πρέπει να ξεπεράσετε, άρα πρέπει να βρείτε δύναμη. Και επίσης για να δούμε ποια είναι η τύχη η οποία έρχεται, είναι οι εραστές. Αυτό είναι πολύ καλό. Η τύχη μπορεί να προέλθει μέσα όντως από κάποιον σύντροφο, κάποια σύντροφο, άνθρωποι που σας αγαπάνε, οικογένεια, οικογένεια, συγγενείς, αδέρφια, ξαδέρφια ή ακόμα βέβαια και το ερωτικό κομμάτι. Αυτό εδώ πέρα είναι μια πολύ καλή κάρτα. Τώρα, επαναλαμβάνω, αν κάποιος δεν έχει τώρα κάποια σχέση, είναι μόνος του, μόνη του, σημαίνει ότι έχεις μια δυνατότητα επιλογών να κάνεις για να βρεις τη δύναμή σου και να ξεφύγεις από τα προβλήματα. Εντάξει, στο χέρι σου είναι όμως. Δυνατότητα επιλογής και επικοινωνίας λέει εδώ πέρα. Η επόμενη κάρτα, η τέταρτη, είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα γενικότερα μέσα στον Απρίλιο και έχουμε λοιπόν μια περίεργη κάρτα, είναι η Σελήνη. Η Σελήνη πάντα μας διδάσκει και μας λέει βλέπουμε το συναισθηματικό μας κόσμο, βλέπουμε πώς πάλεται η ψυχή μας, τι θέλει η ψυχή μας, ποια είναι η επιθυμία της, αλλά επίσης και τι φόβοι και ανασφάλειες υπάρχουν. Εδώ για σένα λοιπόν υδροχόε, είτε άντρας είτε η γυναίκα, για το μήνα Απρίλιο το κομβικό σημείο είναι να δεις τι σε φοβίζει. Να δεις ποιοι είναι οι φόβοι σου, να τους αντιμετωπίσεις και να τους ξεπεράσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτό για σένα να το δεις. Και η πέμπτη κάρτα, η οποία αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα βέβαια, αλλά και το μάθημα και τις εμπειρίες οι οποίες έρχονται από όλη αυτή τη διαδικασία, είναι η δικαιοσύνη. Ισορροπώ τα πράγματα, φέρνω μια αρμονία, εξισορροπώ, αντιλαμβάνομαι το νόμο του κάρμα, αντιλαμβάνομαι το αίτιο, το αιτίατο, δικαιώνομαι. Έρχεται για σένα λοιπόν μέσα στον Απρίλιο ένα είδος δικαίωσης. Η δικαίωση μπορεί να έρθει και σε προφορικό λόγο, διότι εδώ είναι το προφορικό, είναι το σπαθί που έχει σημαίνει επικοινωνώ. Μήπως κάποιος σε αδίκησε, μήπως σου φέρθηκαν σκάρτα και έχασες δύναμη, παρόλα αυτά όμως έχεις περιβάλλον το οποίο είναι υποστηρικτικό και τελικά αυτό που φοβάσαι έχεις ανασφάλειες, μη σε ξαναπροδώσουν, αλλά έρχεται να εξισορροπήσει. Μπορεί να είναι αυτή μια πολύ όμορφη εξήγηση και έννοια για σένα. Για να δούμε και ένα σύμβολο τώρα για σένα το οποίο σε συντροφεύει για το μήνα Απρίλιο. Είναι ένα πολύ ωραίο νούμερο, ένα πολύ ωραίο σύμβολο με ωραίο νούμερο. Είναι το AWAS. Ιδιαίτερο δείτε το εδώ, είναι το μη. Σημαίνει και μάγος αυτό, έτσι. Εγώ καιρός, κάποιος εγώ καιρός που μπορεί να γνωρίζετε ή να αφορά εσάς, είναι σύμβολο κίνησης, μεταφοράς, μετακίνησης, πρόοδος, ανάπτυξης και μεταρρύθμισης. Και τι λέει εδώ, κατάλληλος καιρός για να προχωρήσετε. Λοιπόν, όντως όλη η περίληψη, αν κάνουμε μια μικρή περίληψη όλου του ρηξίματος που κάναμε, λέει μετακίνηση. Μιλάει για γνώσεις, μιλάει για καταλαβαίνω τα εμπόδια, μιλάει ότι έρχεται η δικαιοσύνη που είναι αίτιο ότι αυτό που είναι γνώση και αυτό και φυσικά έρχεται και το AWAS που εξισορροπεί και σου λέει κίνηση. Με κάποιο τρόπο πρέπει να κινήσεις τα νήματα, να κινήσεις διαδικασίες, να δεις τι γίνεται. Προχώρα όμως λέω. Αυτό είναι όμως. Προχώρα. Εντάξει, έγινε, αλλά προχώρα. Πολύ καλό. Πολύ ωραίο το μήνυμα. Το επόμενο λοιπόν,
που θα κάνουμε τώρα είναι η Ιχθύς, το μαζέψω, είναι το τελευταίο ζώδιο. Και το τελευταίο ζώδιο, θα τραβήξω απλά μία κάρτα για να δούμε τις γενικότερες επιδράσεις οι οποίες υπάρχουν. Ωραία, λοιπόν, βγαίνει ο αριθμός 23. Είναι μαγικός αριθμός, είναι η ανώτερη γνώση. Τι δηλώνει? Την καινοτομία, την ελευθερία, τη δύναμη να απελευθερώσει και να απελευθερώνεται, είναι φιλικός, εγκάρδιος, παροτρύνει, είναι δυνατός. Έχει, θέλω να το δείτε αυτό, ισχυρή τάση θεραπευτικού μαγνητισμού και ομιλίας. Ωραία λοιπόν. Και δεν είναι τυχαία, έχουμε και, αυτή εδώ πέρα την όμορφη, το όμορφο deck το οποίο θα κάνουμε, το ανοιγμά μας για τους Ιχθύς. Για να δούμε λοιπόν εσείς οι Ιχθύς τι αφήνετε πίσω στο παρελθόν, το οποίο βέβαια σας επηρεάζει, έτσι δεν τελειώνει καρφωτά, σας επηρεάζει και έχει να κάνει με τη δύναμη. Λοιπόν, έχετε φανεί αρκετά δυνατές. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην σας το αναγνωρίζουν, ξέρετε γιατί. Γιατί βλέπουν μια ηρεμία, είστε ήρεμη δύναμη. Οι Ιχθύς γενικά μπορεί να είναι ήρεμη δύναμη. Και το έχουν αυτό γενικότερα. Διότι θέλει πολύ τόλμη αυτή η γυναίκα, στο πούμε, αυτή η φιγούρα να καταφέρει να δαμάσει μια αρκούδα, η οποία δεν είναι και εύκολη, γιατί η αρκούδα είναι και ένα σύμβολο δύναμης, έτσι. Σε άλλες αποτυπώσεις, βέβαια, επειδή αυτές είναι κέλτικες κάρτες, σε άλλες αποτυπώσεις έχουμε το λιοντάρι, εδώ έχουμε την αρκούδα. Για τους Κέλτες, για τους υπερβόρειους, ας το πούμε, λαούς της παλιάς, αρχαία χρόνια εποχής, η αρκούδα ήταν σύμβολο δύναμης. Και εδώ λοιπόν έρχεται να σου πει ότι έχεις αρκετή δύναμη μέσα σου, σε πολλά επίπεδα. Άλλοι βέβαια το καταλαβαίνουν, άλλοι μπορούν να το καταλαβαίνουν, αλλά έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Για να δούμε τυχόν προβλήματα και εμπόδια που έρχονται στο δρόμο σου και είναι η σελήνη. Λοιπόν, είναι η ψυχή σου. Εσύ έχεις θέματα με την ψυχή σου, είναι σε αδύναμη θέση εδώ πέρα. Είναι αυτό που λένε, μπορεί να είναι θλίψη, μπορεί να είναι στεναχώρια, μπορεί να είναι ότι η ψυχή δεν ικανοποιείται με αυτά τα οποία θέλεις εσύ από τη σημερινή κατάσταση η οποία υπάρχει, εντάξει. Και βέβαια βγαίνει και ένα είδος φόβου, ανασφάλεις, αλλά επίσης μπορεί να βγαίνουν και άσχημα όνειρα εδώ. Μπορεί να είναι μια, γιατί οι Ιχθύς, επειδή έχουν τη δυνατότητα του προφητικού ονείρου και να βλέπουν όνειρα τα οποία επαληθεύονται, και πολλοί κόσμοι τα φοβάται αυτά, αλλά σας πληροφορώ όμως ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν έχουμε τρελαθεί. Γίνεται. Okay, ο καθένας αν δεν το πιστεύει ή όχι, εντάξει, δεν πιέζουμε κάποιους εδώ. Λοιπόν, μπορεί όμως να βγαίνουν και όνειρα τα οποία, επειδή είναι σε εμπόδιο, δεν σου αρέσουν. Για κάποιο λόγο σε τρομάζουν, για κάποιο λόγο σου δημιουργούν ένα άγχος, μια κατάσταση, φοβάσαι ότι θα βγουν, υπάρχει μια ανησυχία, μπορεί να υπάρχει και περιττή ανησυχία εδώ, έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Αυτό το οποίο έρχεται λοιπόν και σου έρχεται σαν τύχη για να επηρεάσει το αποτέλεσμα είναι ο ανόητος. Εντάξει, έχει πλάκα αυτός εδώ πέρα, ένας νάνος ας το πούμε, με μια τουλίπα στο κεφάλι, τι έχει εκεί, παπαρούνα, τι είναι, έχει πάρει και ένα μανιτάρι. Λοιπόν, και περπατάει πάνω στο ουράνιο τόξο. Ωραία εικόνα. Αλλά αυτό το οποίο σας λέω όμως είναι μια πολύ δυνατή κάρτα, σημαίνει πάρ' το αλλιώς. Όπαλε, πάρ' το αλλιώς μεγάλη. Μεγάλη. Μην τα αφήνεις έτσι, πάρ' το αλλιώς. Νέο ξεκίνημα, ναι, ξεκινάς από το μηδέν. Ναι, μπορεί να χρειαστεί στη ζωή μας να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Από τη στιγμή όμως που έχεις εδώ πέρα ικανότητες, βλέπεις τα πράγματα, έχεις τη δύναμη, σε ακολουθεί, έχεις και τον οραματισμό, που αν το χρησιμοποιήσεις στο θετικό του κομμάτι, μη φοβάσαι τίποτα. Εδώ είναι οδηγό, σε οδηγούν. Οι εξελίξεις σε οδηγούν κάπου θετικά, κάπου καλά λοιπόν, εντάξει. Πάμε στο επόμενο πράγμα που έρχεται, που είναι στην τέταρτη θέση, είναι το αποτέλεσμα και είναι η δικαιοσύνη. Βρίσκεις δικαιοσύνη. Είναι σε δυνατή θέση εδώ. Είναι σε θέση δύναμης. Δικαιώνεσαι. Τώρα, δικαιώνεσαι για αυτά που έλεγες. Δικαιώνεσαι για τις πράξεις σου. Δικαιώνεσαι για τα προφητικά σου όνειρα. Δικαιώνεσαι για το όραμα που έχεις κάνει για τον εαυτό σου, για το μέλλον σου, για το εκεί που πηγαίνεις στο μέλλον. Πάντως υπάρχει μια δικαίωση εδώ. Χρειάζεται λίγο λογική, γιατί πρόσεξε να δεις. Εδώ είναι φαντασία, ονείρεμα. Εδώ είναι λογική. Αυτά τα δύο πρέπει να είναι σε ισορροπία. Η δικαιοσύνη κρατάει ισορροπίες, άρα πρέπει να βρεις τις ισορροπίες ανάμεσα. Τι είναι ψευτικό και τι είναι αληθινό. Κράτα το, είναι πολύ σημαντικό μήνυμα για αυτή την περίοδο. Και το πέμπτο, η πέμπτη μας κάρτα είναι το αποτέλεσμα που έρχεται να βοηθήσει αυτό το αποτέλεσμα, μάθημα και εμπειρίες που έχεις να μάθεις και είναι η εγκράτεια. Έχει βγει η εγκράτεια συνέχεια. Λοιπόν, διαφορετικά αντέξει παιδιά, η εγκράτεια.
Στατιστικά, να το αναλύσουμε, είναι 1 στο εκατομμύριο, δεν ξέρω πόσο είναι. Λοιπόν, προστασία. Στην τελική, έχεις προστασία. Στην τελική, χρειάζεται υπομονή. Στην τελική, σου λέει, πίστεψε στα θαύματα. Στην τελική, ναι, έχεις. Μία σύνδεση, αν θέλεις, με ανώτερες πνευματικές δυνάμεις ή επίπεδα. Θες ανθρώπινες ψυχές, θες αγγέλους, θες, ό,τι είναι, όπου είναι εκεί για να σε βοηθήσουν να προχωρήσεις, να πάρεις αποφάσεις και γενικότερα για το μήνα Απρίλιο να αντιληφθείς την δύναμη, πόση δύναμη πραγματικά έχεις. Είναι πολύ σημαντικά τα μήνυματα, πολύ όμορφα τα μήνυματα γενικά. Λοιπόν, και μία κάρτα από τις, εδώ πέρα, να δούμε, μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το οποίο βγαίνει, ένα λεπτό, είναι το σουέλου, ο ήλιος λοιπόν, δείτε το. Ολοκλήρωση, ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, ερεμής στο Σκορπιό, ολοκλήρωση και μαχητής, μαγνητισμός, ανοίξτε λέει την ψυχή στο φως, μεγάλες αντοχές και δημιουργικότητα, θρίαμβος, άνοιγμα δρόμων και λύσεων. Έλα λοιπόν η φίλη. Γυναίκες, άντρες, λοιπόν, εδώ το συμβουλευτικό το οποίο δίνει για το μήνα Απρίλιο για εσάς τους εχθρούς είναι ότι έχετε όλη τη δυνατότητα με όλο αυτό το ενεργειακό που έχει δημιουργηθεί αποτύπωμα εδώ να προχωρήσετε με δύναμη, άνοιγμα σε νέους δρόμους. Ο ήλιος είναι πολύ 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 δυνατός. Λοιπόν, εντάξει αγαπημένοι μου αγαπημένες, αυτές ήταν λοιπόν που κάναμε οι συμβουλευτικές, αν θέλετε, προβλέψεις για το μήνα Απρίλιο μέσα από τη μέθοδο του Ρουνικού Σταυρού. Ελπίζω να σας άρεσε, να περάσατε καλά. Αν είσαι καινούριος, κάνε την εγγραφή σου, κάνε likes, διέδωσέ το, πες το, έλα στην παρέα μας, να μεγαλώσουμε την παρέα μας, να περάσουμε πάρα πολύ ωραία με όλα αυτά τα όμορφα που κάνουμε, τα πρωτότυπα και ψαγμένα πράγματα, να δεις και εσύ τι ωραίο γίνεται μέσα από αυτό το κανάλι. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για πάρα πολύ σύντομα με ένα ακόμα πολύ όμορφο θέμα το οποίο ετοιμάζεται. Έως τότε σας εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.